Εδώ Αθήνε. Ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος. Το θέατρο της εβδομάδος. Στο θέατρο της εβδομάδος θα ακούσετε απόψε την άπεκτη στην Ελλάδα τραγωδία του Ερίκου Ίψεν «Τα παλικάρια στο Χέλγελαντ». Μετάφρασης Φέλιξ Ντι Τζόρτζιο. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που θα ακουστούν Θάνος Κοτσόπουλος ως Έρνουλφ, Νίκος Κούρκουλος Σίγκουρτ, Κάκια Παναγιώτου Ντάγνη, Γιάννης Αργύρης Κόρε, Νίκος Βασταρδής Γκούναρ, Αλέκα Κατσέλη Γέρδης, Γιώργος Τζόρτζης Τόρολφ, Μύρτα Πολίζου Έγκυλ, Τάκης Ασημακόπουλος Γέρος, Παύλος Λιάρος Παλικάρι, Γιώργος Μαραμένος Σκλάβος. Σύνδεσης πράξεων Γιάννης Κανδύλας. Μουσική επιμέλεια Ιφηγένεια Ευθυμιάτου. Ηχοληψία Νίκου Δροσόπουλου. Ραδιοφωνική προσαρμογή και σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου. Δέκατος αιώνας μετά Χριστόν, στα χρόνια της σκανδιναβικής μυθολογίας. Ερημικό ακροτήρι στη βορεινή Νορβηγία. Ψήλωμα που πέφτει στο βάθος απότομα προς τη θάλασσα. Βράχη και δάσος από πεύκα. Κάπου απόμερα μια ξύλινη αποθήκη. Κάτω στο φιόρντ φαίνονται τα κατάρτια δύο καραβιών και πέρα στο πέλαγο ξέρες και αγριονίσια. Η θύα λαλισομανά. Ξάφνου δύο σκιές προβάλλουν. Τραβήξου, πολεμιστή! Αν έκανε ένα τέτοιο πράγμα θα ήταν πρωτάκουστο για μένα. Είναι ανάγκη να τραβηχτείς και θα το κάνεις, γιατί χρειάζομαι την καλύβα για γιατάκι. Τι θέλω για τα παλικάρια μου που είναι κοκαλιασμένα από το κρύο. Κι εγώ τη χρειάζομαι την καλύβα για μια γυναίκα πεθαμένη στην κούραση. Τα παλικάρια μου αξίζουν παραπάνω από τις γυναίκες σου. Αν ήταν έτσι, τότε συγκολασμένοι εδώ πέρα θα είχαν μεγάλη αξία. Ακριβά θα μου πληρώσεις αυτό το λόγο. Τώρα θα το πληρώσεις, γερό. Μπρος! Σηκωθείτε, παλικάρια του Σίγκουρτ! Ο κύρις μου χτυπιέται με έναν ξένο. Βοήθεια στον γέρο. Σταθείτε εκεί που είστε! Έννοια σας και θα τον φάω μόνος μου. Αγί μου! Άστε με λοιπόν να χτυπηθώ μαζί του. Θέλω να δω το αίμα σου. Δες πρώτα το δικό σου να χύνεται. Μωρέ, τι χτύπημα ήταν τούτο, πολεμιστή μου. Ακόμα και ο Σίγκουρτ ο παλικαράς θα ντροπιαζότανε μπροστά σου. Τότε συντροπή του Σίγκουρτ θα ήταν και τιμή μου. Είναι ο ίδιος ο Σίγκουρτ. Ο Σίγκουρτ ο δυνατός. Ο Σίγκουρτ μα ο δυνατός. Ακόμα πιο βαριά με χτύπησες εκείνη τη νύχτα που μου κλέψες την κόρη μου, την Ντάγνη. Ο Έρνουφ του Φιόρ. Ο πατέρας και τα αδέρφια μου. Στάσου πίσω μου. Δεν είναι ανάγκη, Σίγκουρτ. Σε γνώρισα μόλις αγνάντεψα. Γι' αυτό άρχισα τον καυγά. Ήθελα να δοκιμάσω αν είναι αλήθεια αυτά που ακούω από τον κόσμο που σε λέει τον πιο άφοβο πολεμιστή στην Νορβηγία. Τώρα όμως ας αγαπήσουμε και ας τα σιάξουμε. Θα είμαι ευχαριστημένος αν έρθουν έτσι τα πράγματα. Σύμφωνοι, δώσ' μου το χέρι σου. Είσαι ένας πολεμιστής με παλικαρίσια καρδιά. Ποτέ μου εγώ, γέρο Έρνουλφ, δεν είδα να πέφτουν σπαθιές σαν κι αυτές που μοιραστήκαμε τώρα οι δυο μας. Αυτές οι σπαθιές να είναι μεταξύ μας οι στερνές. Και τώρα σου προτείνω εγώ ίδιος να αναλάβεις εσύ και να κρίνεις τι θα να γίνει η δουλειά μας. Θες λοιπόν να βάλεις εσύ ο ίδιος τους όρους. Θέλω και τώρα να τελειώσει πια ο καυγάς μας και να αγαπήσουμε. Ακούστε λοιπόν όλοι σας για να μάθετε τι τρέχει ανάμεσό μας. Εδώ και πέντε χειμώνες ο Σίγκουρτ και ο Γκούναρ έκλεψαν με πονηριά και με το ζόρι την ψυχοκόρη μου τη Γέρντις. Εσύ όμως, Σίγκουρτ, μου πήρες τη δική μου την κόρη. Και αφού ετοίμασες το καράβι σου έφυγες πέρα μαζί της. Γι' αυτό το κλέψιμο σε καταδικάζω να πληρώσεις πρόστιμο 300 αργύρια. Και με αυτά θα έχεις πια ξεπληρώσει αυτό που έκανες. Σωστό και δίκιο πράγμα μου φαίνεται να είναι αυτό που ζητάς. Τα 300 αργύρια θα στα πληρώσω και θα σου δώσω και από πάνω μια κάπα από μετάξυπνο μισθό.
Είναι ένα δώρο βασιλικό του Έδελσταν, του αφέντη της Αγγλίας. Και κανένας στην Ισλανδία δεν φόρεσε ποτέ καλύτερο πράγμα. Καλά έκανες, Λεβέντη μου. Τώρα πια εχάρηκε η ψυχή μου. Η συμφωνία μας λοιπόν αρχίζει από τώρα. Και από τα σήμερα θα της έχουμε της Ντάγνη όλη την εκτίμηση που θα της είχαμε αν την είχες πάρει η γυναίκα σου νόμιμα με τη θέληση ολάκερης της γενιάς της. Και από τώρα μπορείς να βασίζεσαι σε μένα σαν να ήμουν κι εγώ δικό σου. Βέβαια μπορώ να βασίζομαι. Και ευθύς τώρα θα σε δοκιμάσω για να δω κατά πόσο είσαι άνθρωπος δικός μου. Θα με βρεις πρόθυμο. Μα για πες μου, τι είναι αυτό που ζητάς? Ζητώ από σένα να με βοηθήσεις με τη συμβουλή σου και την παλικαριά σου. Ήρθα εδώ να βρω τον Γκούναρ και να του ζητήσω πρόστιμο για το κλέψιμο της Γιέρντης. Το Γκούναρ? Γιέρντης? Μα πού μπορείς να τους βρεις? Στο σπίτι του, στο χτήμα του Γκούναρ, μου φαίνεται. Και πού είναι το χτήμα του? Μερικές σαϊτιές από εδώ. Δεν το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρα, όχι. Από εκείνη τη μέρα που για στερνή φορά φύγαμε μαζί τραβώντας από την Ισλανδία, λιγοστές φορές μόνο ρώτησα για τον Γκούναρ. Ταξίδεψα μακριά, γυρίζοντας θάλασσες και πελάγι, και δούλεψα κοντά σε καμπόσους βασιλιάδες στην ξενιτιά. Όλον αυτό τον καιρό ο Γκούναρ έμενε στη στεριά, σπίτι του. Εδώ στη στεριά με έριξε η κακοκαιριά σήμερα τα χαράματα. Πως ο Γκούναρ έχει εδώ στα βορεινά το πατρογονικό του χτήμα, το ήξερα, μα... Και γι' αυτό άφησες την πατρίδα. Γι' αυτό. Το ότι βρήκαμε ο ένας τον άλλον Σίγκουρντ, αυτό το θέλησαν οι παντοδύναμοι εκεί πάνω. Αυτονόν δουλειά είναι. Γιατί αν πήγαινα εγώ να σε βρω, δεν θα ξέρα πού να ψάξω. Πολύ σωστά. Μα όσο για τη δουλειά που έχεις με τον Γκούναρ, για πες μου, Έρνουλφ, τι λες να κάνεις? Το έχεις απόφαση να βγάλεις πέρα τη δουλειά και με το άγριο ακόμα? Ναι, αυτό θα κάνω. Είναι ανάγκη. Άκου, Σίγκουρντ, τι θα σου πω. Το καλοκαίρι ήταν σύναξη. Καβαλίκεψα λοιπόν τα λογό μου και τράβηξα για εκεί. Αυτού είχαν μαζευτεί πολλά πρόσωπα, τίμια και με υπόλοιψη. Κι άμα τέλειωσαν οι μέρες της σύναξης, καθόμουν στην καλύβα που βρίσκεται σε εκείνο το μέρος και έπινα με τους άντρες της γενιάς μου. Και το έφερε η κουβέντα να μιλήσουμε και για τις κλεμμένες τις γυναίκες. Και τι δεν άκουσαν τότε τα αυτιά μου από λόγια χοντρά και κοροϊδευτικά, γιατί είχα αφήσει να περάσει τόσος καιρός χωρίς να πάρω εκδίκηση για τη μεγάλη προσβολή που μου είχε γίνει. Τότε θύμωσα και ορκίστηκα να ετοιμάσω το καράβι μου και να τραβήξω για την Νορβηγία, να βρω τον Γκούναρ, να πάρω πρόστιμο ή εκδίκηση για το κλέψιμο των γυναικών. Και να μην γυρίσω πίσω στην Ισλανδία προτού καταφέρω και τελέψω καλά τη δουλειά μου. Ναι, ναι, αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι, καταλαβαίνω καλά πως αυτό πρέπει να γίνει. Θα ρηχτείς σε τούτη τη δουλειά και με σκληρό τρόπο, αν το φέρει ανάγκη. Είναι ανάγκη. Μα δεν θα φανώ άνθρωπος που δεν θέλει το σωστό. Κι ύστερα ακούω και τον κόσμο να πενεύει τον Γκούναρ και να τον λογαριάζει για φιλότιμο παλικάρι. Και εδώ που τα λέμε, είμαι ευχαριστημένος που έβαλα μπρος αυτή τη δουλειά, γιατί τα τελευταία χρόνια είχα βαρεθεί πια την Ισλανδία. Εκεί έξω, πάνω στα γαλανά κύματα, γέρασα και άσπρισαν τα μαλλιά μου. Και σαν να μου έλεγε τώρα η ψυχή μου πως άλλη μια φορά θα έπρεπε να τραβήξω έξω προτού. Τι τα θες, η καλή μου η κυρά, η Μπερκθόρα, χρόνια τώρα είναι πεθαμένη. Τα μεγάλα μου τα παιδιά, σαν βαράγγι που είναι, φεύγανε τα παλικάρια για κούρσεμα. Και αφού μεγάλωσε και ο Τόρολφ μου... Ο Τόρολφ είναι μαζί σου? Πού είναι? Πέρα στο καράβι απάνω. Να δεις παιδί μια φορά. Έγινε παλικαράκι μεγαλόσωμο και χεροδύναμο και ωραίο. Από τότε που έφυγες από την πατρίδα θα γίνει άξιος πολεμιστής, Σίγκουρντ, και θα σου μοιάσει. Καλά το κατάλαβα. Τα πράγματα και τώρα είναι ακόμα όπως μια φορά. Πάντα ο Τόρολφ ήταν αγαπημένο σου παιδί. Για πες μου, αυτό που πας να γυρέψεις από τον Γκούναρ, θες σήμερα κιόλας να... Και σήμερα ακόμα να γινόταν καλύτερα. Θα μείνω ευχαριστημένος και με λίγο πρόστιμο. Φτάνει να μπορώ να το δεχτώ. Αν όμως ο Γκούναρ δεν θέλει να τα σιάξουμε, τότε ας κάνει καλά με το κεφάλι του. Γεια και χαρά σε εμάς που συναντηθήκαμε πολεμιστάδες μου. Να συναντηθεί κανείς με πολεμιστάδες. Σπάνια αυτό το λογαριάζει για ευτύχημα. Αν είστε τιμοί άνθρωποι, τάξτε μου πως θα με προστατέψετε κοντά σας. Οι παραγοί του Γκούναρ μελετάνε να με ξεκάνουν. Του Γκούναρ! Ένα κακό θα του έκανες. Το δικό μου μόνο πήρα. Είχαμε ζωντανά και βόσκανε σε ένα νησί κοντά στη στεριά. Μα οι παραγοί του Γκούναρ πήραν τα καλύτερα μου βόδια και ένας από αυτούς με έβρισε και με είπε σκλάβο. Τότε πήρα τα ραματά μου και τον ξάπλωσα χάμω. Αυτό το επιτρέπει ο νόμος. Μανά που σήμερα το πρωί οι άνθρωποι του Γκούναρ πλάκουσαν στο σπίτι μου. Η τύχη ωστόσο ήταν με το μέρος μου. Πρόφτασαν και μου έδωσαν χαμπάρι και έτσι μπόρεσα και το σκάσα.
Όμως λιγοστός είναι ο καιρός που έχω ακόμα μπροστά μου. Γιατί οι οχτροί μου ψάχνουν να με βρουν. Σαν να μη σε πολύ πιστεύω, χωριάτη. Ήταν ένας καιρός που γνώριζα τον Γκούναρ τόσο καλά σαν και τον εαυτό μου. Και ένα πράγμα ξέρω. Ποτέ του δεν έκανε άδικο σε ένα ήσυχο άνθρωπο. Ο Γκούναρ δεν πήρε μέρος σε όλο αυτό το κακό. Έφυγε και τράβηξε κατά τα νότια. Όχι. Είναι η Γέρντις. Η κυρά. Η Γέρντις. Α, ναι, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να το περιμένει κανένας από δάφτη. Προσφέρθηκα να πληρώσω το πρόστιμο του Γκούναρ για το σκλάβο του. Και αυτό στάθηκε πρόθυμος να το δεχτεί. Μα να, η Γέρντις ήρθε τότε κοντά μας, πείραξε τον άντρα της με πολλές χοντρές κοροϊδίες και μας εμπόδισε να τα φτιάξουμε. Ύστερα ο Γκούναρ τράβηξε προς τα νότια. Και σήμερα το πρωί. Από εκεί από τα βορεινά βλέπω να έρχονται κάτι αρματωμένοι. Μα δεν είναι. Είναι ο ίδιος ο Γκούναρ. Είναι ήσυχος. Φαντάζομαι εδώ πως θα σας μονιάσω. Ο Έρνουλφ του Φιόρ. Ναι, μα την αλήθεια. Καλά είδες. Εγώ είμαι. Ε, λοιπόν, γεια και χαρά σε σένα που πατάς το δικό μου χώμα. Αν έρχεσαι με καλό σκοπό. Αν θες και εσύ αυτό που θέλω εγώ, δεν θα τα χαλάσουμε οι δυο μας. Σε χαιρετώ, Γκούναρ. Ο Σίγκουρτ, το σταυραδέρφι μου. Μα ναι, αφού εσύ είσαι μαζί του, ξέρω καλά πως ο Έρνουλφ έρχεται θέλοντας το καλό μου. Δώσ' μου το χέρι σου, Γέροντα. Αυτό που σε έφερε εδώ στα βορεινά δεν είναι δά και τόσο δύσκολο να το μαντέψει κανείς. Είναι για τη Γέρντις που ήρθες. Αυτό είναι που λες. Μεγάλη προσβολή μου έγινε όταν έφυγες από την Ισλανδία, παίρνοντας την μαζί σου χωρίς τη θέλησή μου. Έρχεσαι με όλο το δίκιο σου. Ό,τι ξύλωσα σαν νιός που ήμουν τότε. Πρέπει να το ξαναράψω τώρα που είμαι άντρας. Είναι καιρός τώρα που σε περιμένω. Κι αν με το να πληρώσει κανείς πρόστιμο μπορεί να σφιάξει ένα κακό, τότε κι εμείς θα συμφωνήσουμε πολύ γρήγορα. Ναι, Γέροντά μου. Πρέπει να θελήσεις το σωστό. Γιατί αν όριζες την αξία της Γέρντις όσο της ταιριάζει, τότε δεν θα φτάναν για να την πληρώσει όλο το βιός του και όλα τα αγαθά του. Θα πάω με τον νόμο και με τη συνήθεια του τόπου. Γι' αυτό να είσαι ήσυχος. Μα τώρα κάτι άλλο. Τον γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο. Ο Κόρε. Ξέρεις λοιπόν πως άναψε καυγάς ανάμεσά μας. Οι παραγοί σου του κλέψανε τα ζωντανά. Και για μια κλεψιά πληρώνει κανείς πρόστιμο. Πληρώνει όμως κανείς πρόστιμο και για ένα σκοτωμό. Και αυτός ο χωριάτης μου σκότωσε ένα σκλάβο. Γιατί αυτός με πείραξε με τις πρόστιχες κοροϊδίες του. Στάθηκα πρόθυμος να τα σφιάξουμε. Ναι, μα άλλα μελετούσε η Γέρντις και σήμερα το πρωί, αφού έφυγες, παραμόνεψε και έπεσε κατά πάνω μου και τώρα ζητάει να με ξεκάνει. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Η Γέρντις. Ό,τι και αν σου πει είναι αλήθεια. Γι' αυτό και ο χωριάτης με παρακάλεσε να τον εβοηθήσω. Και θα τον εβοηθήσω. Γι' αυτό να είσαι βέβαιος. Τι μία φέρθηκες μαζί μου, Έρνουλφ. Γι' αυτό είναι σωστό να κάνω το θέλημά σου. Για άκου εδώ, Κόρε. Είμαι πρόθυμος να παραδεχτώ πως με το κακό που τράβηξες άδικα εξαιτίας μου ξεπλέρωσες το σκοτωμό του σκλάβου μου. Η όρη σου είναι καλή. Δέχομαι τη συμφωνία. Και θα τον αφήσετε πια ήσυχο, εσύ και η δική σου. Θα τον αφήσουμε ήσυχο σπίτι του και όπου κι αλλού κι αν πάει. Για δέστε εκεί. Είναι η Γέρντις. Έρχεται με αρματωμένους σκλάβους. Εμένα ζητάει. Πολύ κόσμο θα βρούμε εδώ κατά πως φαίνεται. Γεια και χαρά σου, Γέρντις. Σε ευχαριστώ. Το περίμενα πως δεν θα ήσουν μακριά από εδώ. Ο Γκούναρ, ο Κόρε, ο οχτρός μου, ο Έρνουλφ και η γη του. Λοιπόν, πολλοί είναι εδώ μαζεμένοι που είναι γνώριμοι μου. Μα δεν ξέρω ποιος από δάφτους μου έχει συμπάθεια. Όλοι μας σου έχουμε συμπάθεια. Αν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν θα πεις όχι και θα παραδώσεις τον Κόρε στον άντρα μου. Αυτό δεν είναι ανάγκη πια να γίνει. Τώρα πια αγαπήσαμε και μονιάσαμε οι δυο μας. Μονιάσατε. Α, έτσι, ε. Γνωστικός άνθρωπος είσαι, Γκούναρ. Ο Κόρε βρήκε άξαφνα αρκετούς φίλους και έτσι που ήρθαν τα πράγματα καταλαβαίνω καλά πως σου φαίνεται σαν το πιο σίγουρο. Θες να με κάνεις να ανάψω κοροϊδεύοντάς με τα χοντρόλογά σου. Μα τα λόγια σου πάνε χαμένα. Τον Κόρε θα τον αφήσουμε ήσυχο. Καλά, καλά λοιπόν. Αφού αγαπήσαμε μαζί του. Πρέπει να βαστάξουμε το λόγο μας. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει. Μα είχαμε και μια άλλη δουλειά να ξεκαθαρίσουμε, Γέρντις. Και εδώ τα σιάξαμε πριν έρθεις. Τα σιάξαμε. Εσύ και ο Γκούναρ. Για σένα. Έγινε η συμφωνία. Φαντάζομαι τι λέει αυτή η συμφωνία. Μα να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν πρέπει. Α, όχι. Δεν πρέπει να πει ποτέ ο κόσμος πως ο Γκούναρ τα χρειάστηκε γιατί ήρθε στη χώρα μας με τα σκέρια σου. Αν έμπαινε στην καλύβα μας ολομόναχος σαν έρμος στρατοκόπος, αλλιώτικα θα ήταν τα πράγματα. Πιο εύκολα τότε θα αφήναμε τον καυγά μας και θα μονιάζαμε. Ο Έρνουλφ και η γη του έρχονται εδώ με καλό σκοπό. Μπορεί να είναι έτσι, μα ο κόσμος θα πει άλλο.
Και εδώ που τα λέμε κι εσύ ο ίδιος, Γκούναρ, δεν είχες δαχτές ακόμα και τόση εμπιστοσύνη πως τα πράγματα είναι ήσυχα, αφού έστειλες τον Έγκυλ, το γιο μας, στα νότια. Μόλις έμαθες πως ο Έρνουλφ πλάκωσε στο φιόρτ με τα καράβια του. Έστειλες το γιο σου στα νότια? Για να είναι σε μέρος σίγουρο αν μπλάκωνε ο Έρνουλφ. Δεν είναι πράγμα να κοροϊδέψεις, Γιάρντις. Ό,τι έκανε ο Γκούναρ το έκανε σαν γνωστικός άνθρωπος που είναι. Γιατί αν δεν μας άφηνες να τα σιάξουμε. Η ζωή είναι τύχη. Ό,τι θέλει ας γίνει. Μα θέλω καλύτερα να πεθάνω παρά να γλιτώσω τη ζωή μου με μια χαμένη συμφωνία. Και ο Σίγκουρτ θα πληρώσει πρόστιμο. Κι όμως κανείς δεν θα τον πει παρακατιανό. Αυτή είναι πια δική του δουλειά του, Σίγκουρτ. Να ξέρει τι σηκώνει η τιμή του. Δεν έχω ανάγκη να μορμηνεύει κανείς για την τιμή μου. Ο Σίγκουρτ είναι εξακουσμένο και τρανό παλικάρι. Μα πιο μεγάλη ήταν η παλικαριά που έκανε ο Γκούναρ όταν άφοβα χτύπησε και σκότωσε την άσπρη αρκούδα μπροστά στην καμαρά μου. Καλά, καλά, μα σώπα. Πολύ σωστά. Είναι η πιο μεγάλη παλικαριά που κατάφερε ποτέ ένας άντρας στην Ισλανδία. Και γι' αυτό. Ίσα ίσα, γι' αυτό είναι πιο εύκολο για τον Γκούναρ να κάνει το θέλημα του Έρνουλφ. Χωρίς να μπορεί κανείς να τον επιφοβιτσάρει. Αν πρέπει να ξεπλερώσουμε ένα κακό που κάναμε εμείς, πρέπει να ζητήσουμε να μας ξεπλερώσεις κι εσύ ένα κακό που μας έκανες. Γκούναρ, για θυμίσου εκείνο που μου ταξες μια φορά. Ήμουν άμυαλος όταν σου το έταξα. Θέλεις καλά και σου να κρατήσω το λόγο μου. Ναι, πρέπει να τον κρατήσεις. Αν είναι να ζήσουμε μαζί από εδώ και μπρος. Να το ξέρεις λοιπόν, Έρνουλφ, αν ζητάς να ξεπληρώσουμε το κλέψιμο της ψυχοκόρης σου, τότε πρέπει να πληρώσεις και εσύ πρόστιμο επειδή σκότωσες τον πατέρα μου το Γέκουλ και έκανες δικά σου όλα τα αγαθά του. Με το Γέκουλ χτυπηθήκαμε τίμια, με τα άρματα στο χέρι και την έπαθε. Μα πιο μεγάλη προσβολή μου έκανε το σόι σου όταν σ' έστειλε στην Ισλανδία σε μένα χωρίς να σε ξέρω καθόλου, να σ' αναθρέψω για ψυχοκόρη μου. Και από αυτό για σένα τι βγήκε? Όχι ρεζίλεμα όπως λες, μα τιμή, γιατί μπόρεσες και ανάθρεψες του Γέκουλ τη θυγατέρα. Καυγάδες και μόνο καυγάδες βγήκαν, αυτό ξέρω. Και να φοβάσαι ακόμα πιο χειρότερους καυγάδες αν... Δεν ήρθα εδώ να κάνω γυναίκο καυγάδες. Και εσύ Γκούναρ, άκου τώρα τον τελευταίο μου λόγο για αυτή τη δουλειά. Ποιο είναι το θέλημά σου? Θα πληρώσεις πρόστιμο για το κλέψιμο της γυναίκας σου. Στο χάσου εκείνο που μου ταξες. Τ' άκουσες, Έρνουλφ. Έκανα ένα τάξιμο και πρέπει να... Φτάνει! Φτάνει! Δεν πρέπει. Α, όχι. Δεν πρέπει να πει ποτέ ο κόσμος πως έδωσα χρήμα για να ξεπλερώσω το αίμα που χύθηκε σε έναν τίμιο τσακωμό. Και εμείς δεν σας ψηφάμε με όλες τις φοβέρες σας, εσένα και τους δικούς σου. Και ποιος εδώ έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόστιμο για το αίμα του Γιάκουλ? Πού είναι οι άνθρωποι της γενιάς του? Κανένας από αυτούς δεν ζει πια. Και πού είναι εκείνος που ο νόμος τον ορίζει εκδικητή του σκοτωμένου? Να το ο Γκούναρ. Αυτός παίρνει τη δουλειά πάνω του για μένα. Ο Γκούναρ. Αν σ' είχε πάρει η γυναίκα του με τη θέληση του χαζοπατέρα σου ή αν πλέρωνε πρόστιμο για το κλέψιμο, τότε ναι, θα ήταν ο εκδικητής που θέλει ο νόμος, μα... Πατέρα, μην πατέρα! Αποφάσεις το λόγο σου. Όχι, θα το φωνάξω δυνατά, δυνατά! Μια κλεμμένη γυναίκα κατά τον νόμο δεν έχει άνθρωπο! Με ρεζίληψε, με έβρισε. Αυτό θα μου το πλέρωσεις. Μια κλεμμένη γυναίκα ο νόμος τη λογαριάζει για παλακίδα! Κι αν θες να ξαναποκτήσεις την τιμή σου, πρέπει... Όχι, Έρνουλφ! Εγώ ξέρω καλύτερα τι ταιριάζει. Αφού πια με λογαριάζεται η αγαπητικιά του Γκούναρ, καλά λοιπόν, τότε πρέπει να ξαναποκτήσει την τιμή του με μια παλικαριά. Με μια παλικαριά τόσο μεγάλη που αυτή να σβήσει την τροπή μου. Τώρα όμως φυλάξου, Έρνουλφ. Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας. Τα άρματα θα τα σηκώσω κατά πάνω σας, σε σένα και στους δικούς σου. Θα αφανιστείς από το χέρι μου και μαζί με σένα ο καθένας. Ας είναι. Ο Έρνουλφ πήρε τη δουλειά σου απάνω του και θα μείνουμε αγαπημένοι. Μα δε σε συμβουλεύω, κόρε, να γυρίσεις σπίτι σου αμέσως. Γιατί ο σκοτωμένος έχει πολλούς να τον εκδικηθούν και εύκολα γίνεται να... Τώρα πια σε ειδοποίησα για τον κίνδυνο. Ό,τι κι αν γίνει λογαριασμός δικός σου. Έλα τώρα, Γκούναρ, πρέπει να ετοιμαστούμε και να αρματωθούμε. Στην Ισλανδία κατάφερες μια παλικαριά που θα μείνει δοξασμένη. Εδώ όμως τώρα πρέπει να κάνεις και μια άλλη πιο τρανή παλικαριά. Αν δεν θες να ντραπεί για σένα και τον εαυτό της η αγαπητικιά σου. Να σε λογική, Γιάρντις. Δεν ταιριάζει ένα τέτοιο φέρσιμο. Μην, αδερφή μου. Μείνε. Θα φέρω τον πατέρα μου πάλι στα συγκαλά του. Και τώρα πάμε σπίτι. Ποτέ δεν μου είπε κανείς πως ήταν γραφτό μου να περάσω τη ζωή μου σαν ελεηνή παλακίδα. Αν όμως είναι να υποφέρω αυτή τη ζωή και την τροπή, να την υποφέρω ας είναι και μια μέρα ακόμα,
Τότε σου αφέντης μου πρέπει να καταφέρει κάτι. Μια παλικαριά που να τον κάνει πιο δοξασμένο από τα άλλα παλικάρια. Σίγουρτ, ένα πράγμα θέλω να μου τάξεις. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε μαζί πριν φύγεις από αυτόν τον τόπο. Το φέρσιμό σου αυτό θα το πληρώσεις ακριβά, ψυχοκόρη. Πατέρα, πατέρα, δεν έχεις βέβαια στο νου σου να κάνεις κανένα κακό? Άσε με. Τώρα, Σίγουρντ, πάμε για μεγαλύτερα πράγματα και όχι για πρόστιμα που θα πληρώναμε εγώ και ο Γκούναρ. Τι θες να κάνεις? Δεν ξέρω ακόμα, μα πέρα ως πέρα ας ακουστεί το μήνυμα πως ο Έρνουλφ ήρθε μουσαφίρι στο σπίτι του Γκούναρ. Ας είναι. Μα θα σου πω ένα πράγμα, Έρνουλφ. Όσο ζω εγώ δεν θα πάρεις θάρματα στο χέρι για να χτυπηθείς μαζί του. Δεν θα χτυπηθώ κι αν το θελήσω. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ακόμα κι αν εσύ το θελήσεις. Αλλά πάρε εσύ το μέρος των οχτρών μου. Όσο για μένα το λέει η καρδιά μου, να τα βάλω μόνος με όλους σας. Άκουσέ με, Έρνουλφ. Τη μέρα που ένας από τους δυο μας θα αντικρίσει τον άλλον σαν οχτρό του, αυτή τη μέρα δεν θα τη δεις ποτέ σου. Μην ξεχνάς πως κάναμε μια τίμια συμφωνία και πως αγαπώ την Ντάνγκη περισσότερο και από τα άρματα και το χρυσάφι. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω πως περισσότερο από κάθε άλλον εσένα πονεί η ψυχή της. Το περίμενα αυτό από σένα, παλικαρά μου. Ναι, μα ο Γκούναρ είναι σταυραδέλφι μου. Ορκιστήκαμε ο ένας τον άλλον να είμαστε πάντα μονιασμένοι και φίλοι. Και στον πόλεμο και όταν ήταν ειρήνη, δοκιμάσαμε οι δυο μαζί την τύχη μας. Και τον αγαπώ περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Όσο άφοβος και να είναι, δεν θέλει τους πολέμους. Λοιπόν, με γνωρίζετε όλοι σας. Ξέρετε, δεν φοβάμαι εγώ τον πόλεμο. Να είμαι τώρα μπροστά σου, Έρνουλφ, και σε παρακαλώ να κάνεις τη συμφωνία αντί με τον Γκούναρ μαζί μου. Κάνε το θέλημά μου. Δεν μπορώ. Ρεζίλης θα γεννόμουν μπροστά σε όλα τα παλικάρια αν μ' άδεια χέρια γύριζα πίσω στην Ισλανδία. Με άδεια χέρια δεν θα φύγεις. Εδώ στον κόρφο είναι αραγμένα τα δυο μου πολεμικά καράβια με όλο το βιός που μάζεψα στο κούρσεμα. Εκεί θα βρεις κι όχι λιγοστά δώρα από χέρι βασιλιά που έχουν μεγάλη αξία. Θα βρεις μέσα σε σεντούκια άρματα καλά και αρχοντικά πράγματα για σπιτικό. Πάρε εσύ λοιπόν το ένα από τα δύο καράβια, διάλεξε εκείνο που σου φαίνεται το πιο όμορφο και δικό σου να είναι μ' ό,τι κι αν είναι φορτωμένο. Πάρ' τα αυτά σαν πρόστιμο για τη Γιάρντις και ας τον Γκούναρ να πάει στο καλό. Καλό μου παλικάρι, όλα αυτά θα σαν τα δώσεις για τον Γκούναρ. Ποτέ σε αυτό που κάνεις για ένα πιστό φίλο δεν είναι περισσότερο από όσο πρέπει. Το μισό το βιός που θες να δώσεις. Πάρ' τα όλα. Πάρε και τα καράβια. Πάρε ό,τι είναι δικό μου. Κι άσε με σαν το πιο φτωχό άνθρωπο του ασκεριού σου να τραβήξω μαζί σου για την Ισλανδία. Όσα δώσω μπορώ να τα ξανακερδίσω. Μα σαν του φερθείς άγρια και με το κακό του Γκούναρ, ποτέ πια δεν θα γελάσει τα χείλη μου. Λοιπόν, Έρνουλφ, ποια είναι η απάντησή σου? Δυο καλά πολεμικά καράβια, άρματα και πράγματα για το σπιτικό. Όσα και αν αποκτήσει κανείς, ποτέ δεν είναι πολλά. Μα όχι, όχι. Η Γιάρντις με φοβέρισε. Δεν θέλω. Θα ήταν άτιμο να έπαιρνα ό,τι είναι βιός δικό σου. Μα για άκου πρώτα. Σα φίλο ορμηνεύει ο Σίγκουρντ. Μα αν θες να βάλεις μπρος τη δουλειά σου στα καλά, θα σου ορμηνέψω εγώ καλύτερα. Μη λογαριάζεις να πάρεις ποτέ πρόστιμο όσο η Γιάρντις έχει να πει το λόγο της. Μα μπορείς να πάρεις εκδίκηση, αν θες να μ' ακούσεις. Εκδίκηση? Και τι με συμβουλεύεις να κάνω, κόρε? Κακό πράγμα, καθώς βλέπω. Μην τον ακούς. Η Γιάρντις με έχει ξεγραμμένο και με πονηριά θα βαλθεί να με ξεκάνει. Αν μου τάξεις πως θα με προστατέψεις, θα πάω απόψε στο χτήμα του Γκούναρ και θα το κάψω. Πώς σου φαίνεται αυτό? Πάλι άνθρωπε. Πώς μου φαίνεται? Ξέρεις, κόρε, τι θα ήταν περισσότερο του γούστου μου? Να σου κόψω με το τσεκούρι τη μύτη και τα αυτιά, βρωμερέ σκλάβε! Λίγο ξέρεις το γερο Έρνουλφ, αν φαντάζεσαι πως θα πάρει μέρος σε τέτοια ατιμία. Αν δεν του κάνει σίκαρτερη και δεν πέσει κατά πάνω του, θα σου κάνει αυτός. Για να εμποδίσω ένα τέτοιο πράγμα, έχω γροθιές και άρματα. Και τώρα ξεκουμπήσου, κόρε. Καλά, καλά, καλά. Τότε πρέπει να φυλαχτώ μόνος μου όσο μπορώ. Μα ένα πράγμα σας λέω. Θα το μετανιώσετε αν είστε πάντα μαλακοί μαζί του και τον αφήσετε και τούτη τη φορά να τη γλιτώσει έτσι φτηνά.
Εγώ ξέρω τι γέρνεις και θα βρω τρόπο να τη χτυπήσω. Μελετάει εκδίκηση. Σίγουρτ, πρέπει να τον εμποδίσουμε. Και δεν τον αφήνεις να κάνει ό,τι του γουστάρει. Αυτή τη δεν της αξίζει και περισσότερο. Δεν τα λες αυτά με την καρδιά σου. Ξέχασες λοιπόν πως την ανάθρεφες εσύ. Καταραμένη να είναι η ώρα που την πήρα σπίτι μου. Τώρα βγαίνουν αληθινά όσα προφήτεψε ο Γιάκουλ. Ο Γιάκουλ. Ναι, ο Γιάκουλ, ο πατέρας της. Όταν του έδωσα το χτύπημα το θανατερό, έπεσε ανάσκελα πάνω στο γρασίδι. Με κοίταξε και είπε. Παντού του Γιάκουλ η γενιά. Παντού του Γιάκουλ το φωνιά. Φαρμάκι μοναχά να τον ποτίζει. Και όποιος το βιός του το κρατά, παντοτινά με το σπαθί να το κρατάει και ξανά, ξανά με το σπαθί να το κερδίζει. Και αφού το τραγούδισε αυτό, σώπασε λιγάκι, γέλασε και ύστερα ξεψύχησε. Δεν πρέπει να προσέχεις τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ποιος ξέρει. Ο κόσμος λέει μια ιστορία για το Γιάκουλ και είναι σίγουρα αληθινή. Λέει λοιπόν ότι έδωσε μια φορά στα παιδιά του να φάνε την καρδιά ενός λύκου για να γίνουν κορμιά μάγρια και σκληρή ψυχή. Σίγουρα και η Γέρντις έφαγε το μερτικό της. Βλέπει κανείς πάνω της. Ο Γκούναρ! Μη χειρότερα. Να που βλεπόμαστε ακόμα μια φορά. Ναι, Έρνουλφ. Μπορείς να έχεις για μένα ό,τι ιδέα θέλεις. Μα δεν μπορώ να φύγω από κοντά σου και να είμαι οχθρός. Με τι σκοπό έρχεσαι? Να δώσουμε τα χέρια. Και να αγαπήσουμε προτού μας φύγεις. Και τώρα ακούστε με όλοι σας. Ελάτε μαζί μου σπίτι μου. Να σας φιλέψω. Και να μείνετε όσο θέλετε. Δεν θα σας λείψει ούτε το γιατάκι, ούτε το φαγοπότι. Και δεν θα γίνει λόγος για τον καυγά μας, ούτε σήμερα, μα μήτε και αύριο. Καλά, μα η Γέρντις. Και αυτή θα κάνει ό,τι είναι θέλημά μου. Άλλαξε γνώμη όταν γυρίζαμε σπίτι και έλεγε όπως και εγώ ότι θα μπορούσαμε να τα σιάξουμε ένα μεταξύ μας. Αν θέλετε να έρθετε μουσαφιρέοι μας. Ναι, ναι, αυτό να γίνει. Μα δεν ξέρω αν... Ο Γκούναρ είναι το σαυραδέρφι σου. Και αν πεις όχι και δεν μείνεις εδώ, λάθος θα κάναμε όλο τον καιρό που σε παίρναμε για άνθρωπο. Μα δεν μπορεί να είναι έτσι. Στάθηκες παντού και πάντα φίλος μου. Και αυτή τη φορά δεν θα μου χαλάσεις την καρδιά. Άδικο μεγάλο έκανα του Έρνουλ. Κοίσαμε να τα ξαναφτιάξουμε. Θα με τρώει το σαράκι και η ψυχή μου δεν θα βρει ησυχία. Μπορώ το κάθε τι να κάνω για σένα, Γκούναρ. Μόνο να μείνω εδώ δεν μπορώ. Είμαι του βασιλιά του Έδελσταν υποτακτικός και είναι ανάγκη αυτό το χειμώνα κιόλας να πάω κοντά του. Αυτό ωστόσο μπορείς να το κάνεις. Κανείς δεν ξέρει τι του γράφει. Μπορείς Σίγκουρτ να είναι η στερνή φορά που βλεπόμαστε και τότε θα το μετανιώσεις που δεν με βοήθησες όταν το μπορούσες. Κι αν φύγεις σήμερα, για πολύ καιρό τα χείλη μου δεν θα γελάσει. Ας είναι λοιπόν. Ας γίνει αυτό που αποθυμάται. Αν και... Μα πάει πια, τα αποφάσισα. Δώσ' μου το χέρι σου. Θα μείνω εδώ μουσαφίρισσας, δικό σου και της Γιάντης. Σε ευχαριστώ, Σίγκουρτ. Ήμουν δε βέβαιος πως θα το κάνεις. Και εσύ, Έρνουλφ, λες και εσύ το ίδιο. Θα σκεφτώ. Πάρα πολύ με πίκρανε η Γιάντης. Σήμερα δεν μπορώ ακόμα να σας πω τι θα κάνω. Καλά, καλά, γέρο παλικαρά μου. Ο Σίγκουρτ και η Ντάγνη θα σε γλυκάνουν. Τώρα πάω να ετοιμάσω το τραπέζι. Στο μεταξύ, ειρήνη σε εσάς και καλώς ορίσατε στο αρχοντικό μου. Η Γέρντις άλλαξε γνώμη, λέει. Για να παραδέχεται ο Γκούναρ ένα τέτοιο πράγμα, θα πει πως δεν την ξέρει καλά. Εμένα πάλι δεν μου βγάζεις από το μυαλό πως αυτή μελετάει να... Και τώρα ελάτε όλοι. Ελάτε μαζί να κατεβούμε στα καράβια. Θα διαλέξω λαμπρά δώρα για τον Γκούναρ και τους ανθρώπους του σπιτιού του. Δώρα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε. Και σένα, πατέρα μου. Ναι. Δεν θα σε αφήσω ήσυχο, ώσπου να μου κάνεις το θέλημά μου. Να
Κάνω το θέλημά τους, γιατί όχι. Φτάνει μόνο ο Γκούναρ να μην είχε θηλυκά στο σπίτι του. Να ξέρα μόνο με τι τρόπο να τις φερθώ. Εσύ είσαι, Τόρολφ, όπως βλέπεις. Είναι αλήθεια όσα ακούει κανείς να λένε. Ανταμώσατε με τον Γκούναρ. Ναι. Και τσακώθηκες μαζί του. Καλύτερα να πούμε με τη Γέρντις. Λοιπόν, να είσαι ήσυχος. Άλλοι θα εκδικηθούν για τον Γκούναρ και μαζί με αυτούς θα πάρεις και εσύ εκδίκηση. Θα εκδικηθώ κι εγώ. Και ποιος θα πάρει εκδίκηση? Άκου λοιπόν. Εκεί που στεκόμουν στο καράβι μας, να σου και περνά ένας άνθρωπος τρέχοντας γρήγορα. Στο χέρι του κρατούσε ένα ραβδί και μου φώναξε: «Αν είσαι από τα σκέρη του Έρνουλφ, πες του με τα χαιρετίσματά μου πως ο κόρεο χωριά της θα πάρει εκδίκηση και για τους δυο μας». Ύστερα μπήκε σε μια βάρκα και ενώ τραβούσε κουπί φεύγοντας μου ξαναφώναξε: 20 παλικάρια που τα έχουν αποκηρύξει οι αφεντάδες τους βρίσκονται στον κόρφο. Με αυτά θα τραβήξω κατά νότια και άμα βραδιάσει, η Γέρντις δεν θα μπορεί πια να καφιέται για το βλαστάρι που γέννησαν τα σπλάχνα της». Αυτά είπε. Τώρα κατάλαβα. Ο Γκούναρ έστειλε το παιδί του μακριά από το σπίτι του στα νότια. Ο κόρε του έχει έχτρητα. Και τώρα θα πάει με τη βάρκα του και θα σκοτώσει το παιδί. Μπρος! Όλοι μας το κατόπι του. Θα παλέψουμε μαζί του και θα του πάρουμε το κυνήγι αυτό που έπεσε στα χέρια του. Τι λογαριάζεις να κάνεις? Άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Εγώ θα πάρω εκδίκηση και όχι ο κόρε. Θα έρθω μαζί σου. Όχι. Εσύ θα πας με τον Σίγκουρτ και την αδερφή σου στο χτήμα του Γκούναρ. Με τον Σίγκουρτ? Είναι εδώ κι αυτός? Εκεί. Βλέπεις τα πολεμικά καράβια? Αγαπήσαμε και θα πας μαζί του. Στους οχτρούς σου? Πήγαινε εσύ στο φαγοπότη κένια σου. Τώρα θα μάθει η Γέρντις τι είναι ο γέρο Έρνουλφ. Μα άκου, Τόρολφ, μη σου ξεφύγει και κάνει σε κανέναν καμιά κουβέντα για εκείνο που πάω να κάνω. Ακούς, σε κανέναν. Σου δίνω το λόγο μου. Το καλό, λεβέντη μου. Να φερθεί σαν αρχοντόπουλο στο σπίτι που γίνεται το γλέντι για να μου κάνει τιμή. Να μιλάς χαμένα λόγια, μα αυτό που θα λες να είναι κοφτερό σαν ακονισμένο σπαθί. Να έχεις γλυκό τρόπο όσο σου φέρνονται με καλοσύνη. Αν όμως σε πειράξουν, μη σοπάσεις. Μην πιεις περισσότερο από όσο μπορείς να σηκώσεις. Αν δεν το παρακάνουν όμως το κέρασμα, μη λες όχι. Πιες από το κέρας που θα σου προσφέρουν γεμάτο υδρομέλι, να μη σε πάρουν για παιδί που δεν έχει κουράγιο να γλεντήσει στα γερά. Θα σ' ακούσω, μην είσαι ήσυχος. Καλά, πήγαινε τώρα στο γλέντι, στο αρχοντικό του Γκούναρ. Θα έρθω κι εγώ στο φαγοπότη, μα όχι έτσι που περιμένουν. Και τώρα μπρος, λυκόσογο, ακονίστε τα δόντια σας. Θα σας δώσω να πιείτε αίμα. Όλοι τους τώρα πάρε να πολεμήσουν. Μα εγώ, ο Τόρολφ, δεν κάνει να πάω μαζί τους. Τι σκληρό πράγμα να είσαι το πιο μικρό παιδί μέσα στη γενιά σου. Α, ο Σίγκουρτ και η Ντάγνη. Γεια σου, αδερφή μου. Ο Τόρολφ, να μη μας καθείς την πόη που έριξες. Τι τα θες, φαντάζομαι πως σε 5 χρόνια. Βέβαια, βέβαια, έχεις δίκιο. Όπως πας, παιδί μου. Σε λίγο καιρό ο πατέρας σου θα έχει για γιο ένα λεβέντικο παλικάρι, αν δεν κάνω λάθος. Καλά όλα αυτά. Μας με δοκίμαζε να δει τι αξίζω. Εκείνος όμως σε έχει μιστάξει και μη βρέξει. Και αυτό δεν σου πολύ αρέσει, ε? Το ξέρω. Από τότε σε αγαπάμε το παραπάνω. Μα για πού τράβηξε? Κατέβηκε το δρόμο που πάει στα καράβια. Τώρα όμως ας ξεκινήσουμε. Εκείνος θα έρθει πιο ύστερα. Θα περιμένω να έρθουν τα παλικάρια μου. Που άλλα κουβαλάνε τώρα πράγματα εδώ. Και τα άλλα πάλι που δένουν τα παλαμάρια των καραβιών. Πρέπει και εγώ να είμαι εκεί για να τα βοηθήσω. Ντάγνη. Αγαπημένη μου γυναίκα, τώρα είμαστε μόνοι. Πρέπει να σου πω κάτι που δεν κρύβεται πια. Τι θες να πεις? Αυτό που κάνουμε και ξεκινάμε για το αρχοντικό του Γκούναρ, πρέπει να το φοβόμαστε. Να το φοβόμαστε? Λες ο Γκούναρ να... Ο Γκούναρ είναι λεβέντης με παλικαρίσια καρδιά. Αυτός όχι. Όχι, μα θα ήταν καλύτερα να είχα φύγει και να μην πήγε να μου σαφήρει στο σπιτικό του. Με κάνεις και φοβάμαι. Μα τι τρέχει, Σίγκουρτ? Απάντησε μου πρώτα σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Που έχεις το μαλαματένιο χαλκά που σου δώσα μια φορά? Εδώ στο μπράτσο μου. Ήταν το θέλημά σου να τον φορώ. Ρίχτω να βαθιά στη θάλασσα. Τόσο βαθιά που κανείς ποτέ να μην τον βρει. Γιατί αυτός ο χαλκάς μπορεί να γίνει ο χάρος για κάμποσα τίμια παλικάρια. Τι? Αυτός εδώ, χρυσός χαλκάς?
Εκείνο το βράδυ που κλεφτήκαν οι γυναίκες από το σπίτι του πατέρα σου. Θα το θυμάσαι ακόμα. Αν το θυμάμαι, λέει. Γι' αυτό θα σου πω τώρα. Μα τι είναι. Λέει λοιπόν. Θα θυμάσαι το γλέντι που έγινε εκείνη τη βραδιά. Εσύ είχες τραβηχτεί νωρίς στην κρεβατοκάμαρά σου. Η Γέρντις όμως έμεινε καθισμένη στο τραπέζι και κερνούσε τα παλικάρια. Δώσ' του και πήγαινε ένα γύρο από χέρι σε χέρι το κέρας γεμάτο υδρόμελι κι άκουες να ξεστομίζονται λογής-λογής μεγάλη όρκη. Τότε σορκίστηκα κι εγώ. Άμα το καράβι μου θα έκανε πανιά και θα έφευγα, να πάρω μαζί μου μια χαριτωμένη παρθένα από την Ισλανδία. Τον ίδιο όρκο έκανε και ο Γκούναρ και έδωσε το κέρας στη Γέρντις. Τότε αυτή πήρε το κέρας, σηκώθηκε και ορκίστηκε πως μόνο εκείνος θα κατόρθωνε να την κάνει η γυναίκα του, που θα πήγαινε στην κάμαρά της και θα σκότωνε την άσπρη αρκούδα που ήταν δεμένη εκεί στην πόρτα. Και ύστερα θα την έπαιρνε μαζί του, σηκώνοντάς την στα χέρια του. Ναι, ναι, θυμάμαι. Και όλοι λέγανε πως είναι πράγμα που δεν γίνεται. Γιατί αυτή η αρκούδα ήταν από τα πιο άγρια θηρία. Κανείς εξώ από τη Γέρντις δεν μπορούσε να τη ζυγώσει. Και ήταν δυνατή σαν 20 άντρες. Μόλο τούτο ο Γκούναρ σκότωσε το θηρίο. Και για αυτή του την παλικαριά έγινε ξακουστός στην οικουμένη. Ναι, έγινε ξακουστός. Κι όμως αυτή την παλικαριά την κατάφερα εγώ. Εσύ? Όταν έφυγαν τα παλικάρια από την κάμαρα του Λεντιού, με παρακάλεσε ο Γκούναρ να πάμε στην κρεβατοκάμαρά μας. Εκεί μέσα μου είπε, «Η Γέρντις είναι η αγάπη μου η μονάκριβη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν». Και εγώ του απάντησα, «Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρά της. Ξέρεις τον όρο που έβαλε». Και εκείνος μου αποκρίθηκε, «Ένας άντρας ερωτοπαρμένος λογαριάζει πολύ τη ζωή του. Κι αν πάλευα με την αρκούδα δεν είμαι σίγουρος πως θα τέλειωνε η δουλειά και φοβάμαι να χάσω ίσα ίσα τη ζωή μου, γιατί με τη ζωή θα χάνα και τη Γέρντις». Πολύ ώρα μιλήσαμε μαζί και καταλήξαμε σε αυτό. Να ετοιμάσει ο Γκούναρ το καράβι του και να κάνει πανιά. Κι εγώ πάλι τράβηξα το σπαθί μου, έβαλα την πανοπλία μου και πήγα στην κάμαρα της Γέρντις. Και εσύ χτύπησες την αρκούδα και τη σκότωσες. Εγώ, ναι. Ήτανε σκοτάδι πίσω στην κάμαρα. Η Γέρντις φανταζόταν πως ήταν ο Γκούναρ που καθόταν δίπλα της. Είχε φουντώσει από το υδρόμελι. Κι έτσι έβγαλε ένα χαλκά χρυσαφένιο από τον μπράτσο της και μου τον έδωσε. Είναι ο ίδιος χαλκάς που φορείς τώρα. Και έμεινες όλη νύχτα στην κάμαρα της Γέρντις. Το γυμνό μου σπαθί βρισκόταν ανάμεσά μας. Πριν χαράξει, σήκωσε τη Γέρντις και την έφερα στο καράβι του Γκούναρ. Αυτή δεν πήρε χαμπάρι την κατεργαριά μας. Και το καράβι του Γκούναρ έκανε πανιά και έφυγε. Μετά ήρθα στην κρεβατοκάμαρά σου και σε βρήκα ανάμεσα στις σκλάβες σου. Τι έγινε ύστερα, ξέρεις. Έφυγα από την Ισλανδία, όπως είχα ορκιστεί να κάνω, με μια χαριτωμένη λιγερή. Και από τότε, όπου και να τραβήξω, εσύ έρχεσαι μαζί μου. Αφέντη μου, Λεβεντόκαρδε. Εσύ λοιπόν κατάφερες εκείνη την παλικαριά. Ω, θα έπρεπε να το φανταστώ. Κανείς εξών από σένα δεν ήταν άξιος για τέτοιο πράγμα. Θα κατάφερνες να κάνεις γυναίκα σου τη Γέρντις, αυτή την πεντάμορφη λεβεντοκοπέλα. Εσύ όμως διάλεξες εμένα. Από σήμερα θα έπρεπε να σ' αγαπώ χίλιες φορές παραπάνω, αν δεν ήσουν κιόλας για μένα το πιο αγαπημένο πλάσμα στον κόσμο. Ντάγνη, πιστή μου γυναίκα, τώρα τα ξέρεις όλα. Όσα πρέπει να ξέρεις. Ήταν ανάγκη να σου μηνέψω. Εκείνος ο χαλκάς, μην πέσει ποτέ το μάτι της Γέρντις πάνω του. Αν θες να κάνεις το θέλημά μου, δώσ' του να πάει πέρα. Βαθιά, βαθιά στον πάτο της θάλασσας. Όχι αυτό, Σίγουρτ. Για να το κάνω αυτό, έπρεπε να μην τον αγαπώ τόσο. Είναι δα δώρο από το δικό σου το χέρι. Μείνε όμως ήσυχος. Θα τον κρύβω για να μην τον δει κανενός μάτι. Και ποτέ δεν θα μου ξεφύγει το μυστικό που μου είπες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για το σπίτι του Γκούναρ. Έλα λοιπόν, Σίγουρτ. Ευγενικό και δυνατό μου παλικάρι. Μιλιά, Ντάγνη, μιλιά. Στο χέρι σου τώρα είναι αν το ξεκίνημά μας θα τελειώσει με το καλό ή με το σκοτωμό. Προς λοιπόν, όλοι σας για το γκλέντι στα αρχοντικό του Γκούναρ. We'll be right back.
Η μεγάλη σάλα στο σπίτι του Γκούναρ. Στην άκρη η τιμητική θέση. Στο μέσο της σάλας και η δυνατή φωτιά σε ένα χτιστό τζάκι. Τραπέζια και πάγκια ένα γύρο. Έξω είναι σκοτάδι, μα η φωτιά του τζακιού φωτίζει τη σάλα. Μπαίνουν οι Γιάρντις με την Ντάγκνη. Όχι, Γιάρντις, δεν σε καταλαβαίνω. Μου δείξες το ρόλο το αρχοντικό σου. Δεν βλέπω να σου λείπει τίποτα. Και ό,τι έχεις είναι ωραίο και λαμπρό. Τι τις θέλεις λοιπόν τις γκρίνιες? Κλείσε έναν αητό στο κλουβί, Ντάγκνη. Θα δαγκώνει τις βέργες. Δεν θα ρωτήσει αν είναι σιδερένιες ή μαλαματένιες. Σε ένα πράμα κιόλας σε ζηλεύω. Έχεις τον Έγκλη, το αγοράκι σου. Καλύτερα να είσαι άκληρη παρά να έχεις ένα παιδί που γεννήθηκε από μητέρα άτιμη. Από μητέρα άτιμη? Ξέχασες τι είπε ο πατέρας σου? Ο Έγκλη είναι μπάσταρδος. Αυτά ήταν τα λόγια του. Ένας λόγος πάνω στο θυμό του. Τι τον συνερίζεις? Όχι, όχι. Ο Έρνουλφ είχε δίκιο. Ο Έγκλη είναι μειονεκτικό παιδί. Καταλαβαίνει κανείς πως δεν γεννήθηκε από ράτσα ελεύθερη. Γιάρντις, πώς μπορείς? Έτσι μπαίνει η ντροπή μέσα στο αίμα, όπως το δηλητήριο από μια δαγκαματιά φιδιού. Από άλλη πάστα είναι φτιαγμένα τα ελεύθερα παιδιά που γεννηθήκανε από γονιούς λεβέντες. Άκουσα να λένε για μια βασίλισσα που έραψε το ρουχάκι του παιδιού της μες στο κρέας του, χωρίς αυτό καθόλου να κατσουφιάσει. Ντάγκνη, αυτό θα κάνω και του Έγκλη. Γιάρντις! Πίστεψες πως το λέω με τα σωστά μου? Αν θες πίστεψέ με. Μα κάποτε με πιάνει σαν μια ακράτητη μανία να κάνω τέτοια πράγματα. Αυτό το έχω φαίνεται στο αίμα μου. Γιατί λένε δάπως βαστώ από ράτσα δαιμονική, από τους γίγαντες. Έλα κάθισε τώρα, Ντάγκνη. 5 ολόκληρα χρόνια γύριζες τα ξένα. Για πες μου. Θα πήγες βέβαια πολλές φορές μου σαφήρισα σε βασιλικές αυλές. Βέβαια. Προπάντων στην αυλή του Έδελσταν, του αφέντη της Αγγλίας. Και παντού θα σου κάνανε τιμές και θα σου δίναν την τιμητική θέση στο τραπέζι. Και θέλει ρώτημα αυτό, σαν γυναίκα του Σίγκουρτ? Βέβαια. Ξακουστό παλικάρι ο Σίγκουρτ. Αν και ο Γκούναρ τον ξεπερνά. Ο Γκούναρ? Ο Γκούναρ κατάφερε μια παλικαριά που δεν είχε το κουράγιο να την κάνει ο Σίγκουρτ. Ας είναι. Για πες μου τώρα κάτι άλλο. Όταν συντρόφευες τον Σίγκουρτ στο κούρσεμα με τους Βαράγκους. Κι άκουες εκεί να παίζουν τα σπαθιά και να σφυρίζουν άγρια. Όταν το αίμα το άλικο βουίζοντας έβαφε την κουβέρτα της γαλέρας. Δεν σε έπιανε τότε κάτι σαν μια κράτητη μανία να πολεμήσεις και εσύ μαζί με τους άντρες? Και δεν έβαζες τότε την πολεμική στολή σου και έπαιρνες τάρματα στο χέρι? Ποτέ μου! Μα τι λόγος είναι αυτός? Εγώ μια γυναίκα. Μια γυναίκα? Μια γυναίκα. Κανείς δεν ξέρει σαν με πού μπορεί να φτάσει μια γυναίκα. Μπορείς όμως να μου πεις ένα πράγμα τουλάχιστον, Ντάγκνη, γιατί αυτό το ξέρεις σίγουρα. Άμα ένας άντρας φιχταγκαλιάζει τη γυναίκα που αγαπά, είναι αλήθεια πως τότε το αίμα της φουντώνει και η καρδιά της χτυπά, πως σβήνει σε μια υπέρτατη χαρά? Ω, Γιάρντις, πώς μπορείς? Έλα, πες μου. Μα φαντάζομαι πως και εσύ θα το έχεις νιώσει. Ναι, μια φορά, μονάχα μια, εκείνη τη νύχτα που ο Γκούναρ έμεινε μαζί μου στην καμαρά μου. Με έσφιξε στο στήθος του έτσι που έσκασε η πανοπλία του. Και τότε... τότε... Πώς? Ο Σίγκουρτ? Ο Σίγκουρτ? Ποιος μιλά για το Σίγκουρτ? Είπα το όνομα του Γκούναρ, εκείνη τη νύχτα που κλεφτήκαν οι γυναίκες. Ναι, ναι, θυμάμαι. Τα ξέρω όλα καλά. Αυτή ήταν η μοναδική φορά. Και ποτέ, ποτέ πια από τότε. Μου φαινόταν τότε σαν να μ' είχε πιάσει μια μαγεία. Μα ο Γκούναρ να μπορέσει... Τι παθαίνεις? Μου φαίνεται σαν να χλωμιάζεις ώρες-ώρες και ύστερα πάλι να κοκκινίζεις. Όχι, όχι. Λάθος κάνεις. Ω, ναι. Να πάω να πολεμήσω έξω στα πέλαγα. Αυτό θα έπρεπε να κάνω τότε. Αυτό θα ήταν καλύτερο για μένα, ίσως και για όλους μας. Να μια ζωή πλούσια και γεμάτη. Δεν παραξενεύεσαι, Ντάγκνη, που με βρίσκεις εδώ ακόμα ζωντανή? Δεν σου πέρασε από το νου η ιδέα πως πρέπει κιόλας να έχω πεθάνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια και πως είναι μόνο ένα φάντασμα που στέκει μπροστά σου? Έλα, ας πάμε στους άλλους. Όχι, μείνε. Το βάζει ο νου σου αυτό το πράγμα? Πως ένας άνθρωπος μπορεί ακόμα να είναι ζωντανός αφού πέρασε εδώ 5 ατελείωτες νύχτες? 5 νύχτες. Εδώ στα βορεινά κάθε χειμώνας είναι μια μακριά νύχτα. Όσο για τα άλλα, πίστεψέ με, είναι όμορφα εδώ. Πράγματα θα δεις εδώ που ποτέ σου δεν είδες στην αυλή του βασιλιά της Αγγλίας.
θα είμαστε σαν αδερφάδες όσον καιρό είσαι μουσαφίρισά μου. Θα πηγαίνουμε κάτω, είσαι με τη θάλασσα, που μανιάζει η φουρτούνα και τα κύματα πετιούνται στη στεριά σαν άγρια άτια με άσπρες σχέτες. Κι ύστερα μακριά έξω στο πέλαγο, τα αδελφίνια πολεμάνε το ένα με το άλλο σαν πολεμιστάδες, ματσαλένια πανοπλία. Θα ήταν τρέλα να κάθεσαι σαν σιρήνα πάνω στη ράχη του δελφινιού και έτσι δά να τραβάς μπροστά από τα καράβια και να κάνεις με τα ξόρκια σου να ξεσπάει μπόρα και να τραβάς τους λεβέντες με τη γλύκα του μαγικού τραγουδιού σου στα βάθη της θάλασσας. Ως το καλό, Γέρντις, πώς μιλάς έτσι? Ξέρεις εσύ μαγικά τραγούδια, Ντάγνη? Εγώ? Ναι, έτσι έλεγα. Αλλιώς με τι άλλο θα μπορούσες να τραβήξεις το Σίγκουρτ? Είναι ντροπή αυτά που μου λες. Άσε με να φύγω. Να φύγεις? Γιατί χωρατεύω? Όχι, δα. Μα άκου και τ' άλλο. Για φαντάσου, Ντάγνη, να κάθεσαι το βράδυ εδώ στο Φεγγίτι και να φουγκράζεσαι πως το στοιχείο κάτω στο Ραξοβόλι που είναι οι βάρκες σκούζει παραπονιάρικα. Κι ύστερα να βρίσκεσαι εκεί όλη την ώρα που οι νεκροί ταξιδεύουν για να γυρίσουν στην αιώνια κατοικία τους. Γιατί πρέπει να περάσουν από αυτά τα βορεινά μέρη. Και οι νεκροί αυτοί είναι άφοβοι πολεμιστάδες που σκοτωθήκανε στη μάχη και δυνατές γυναίκες που δεν πέρασαν τη ζωή τους σαν και σένα και μένα, νοικοκυρίστικα, χωρίς να κάνουν την παραμικρή παλικαριά. Και οι νεκροί περνάνε στον αέρα καβάλα σε μαύρα άλογα που τα κουδούνια τους αχολογάνε. Ω, για σκέψου να κάνεις το στερνό στο ταξίδι πάνω σε ένα τέτοιο λαμπρό άτομο. Ω, Γέρντις, Γέρντις, άσε με. Δεν θέλω να σ' ακούω. Ω, τι μαλακή καρδιά που έχεις και πόσο εύκολα τρομάζεις. Ναι, τώρα είμαι ευτυχισμένος όσο μπορεί κανένας να είναι. Εσένα, Σίγκουρτ, το τίμιο και αντριωμένο αδέρφι μου, σε βρήκα πάλι πιστό όπως τα χρόνια τα παλιά. Ύστερα ο Τόρολφ, ένα βλαστάρι από τη φύτρα του Έρνουλ, βρίσκεται στο σπίτι μου. Και ο ίδιος ο γέροντας πατέρας του θα είναι σε λίγο εδώ. Έτσι δεν είναι? Τόταξε. Τώρα μου λείπει μονάχα ο μικρός μου Έγκυλ. Τον αγαπάς, φαίνεται πολύ. Είναι το μονάκριβό σου και άμα μεγαλώσει θα γίνει όμορφο και καλόγνωμο παλικάράκι. Πολεμιστής όμως δεν θα γίνει. Έλα και εσύ τώρα. Πώς μπορείς και το λες αυτό? Πώς τον άφησες από κοντά σου? Αχ, ας μην το είχα κάνει. Ξέρεις, Δάση Σίγκουρτ, εκείνος που αγαπά ένα πλάσμα περισσότερο από κάθε τι άλλο κάνει κάποτε πράγματα που δεν είναι αντρίκια. Είχα μονάχα λιγοστούς ανθρώπους στο χτήμα μου και κανένας από εμάς δεν είχε τη ζωή του σίγουρη άμα ακούσαμε πως ο Έρνουλφ με ένα πολεμικό καράβι έμπαινε στον κόρφο της ακρογιαλιάς μας. Εγώ ξέρω πως πρώτα-πρώτα πρέπει κανείς ένα πράγμα να σώσει και ύστερα έρχεται η ζωή. Η τιμή και η δόξα που σου έχει ο κόσμος. Γιάρδης! Κανένας. Και ο πιο κακόγλωσσος ακόμα δεν μπορεί να πει για τον Γκούναρ πως στέλνοντας το παιδί του σε σιγουριά έχασε την τιμή του. Δεν θα το πετύχεις να με φουρκίσεις για να τα χαλάσω με το σόι του Έρνουλφ. Για πες μου, Σίγκουρτ, μπορεί το καράβι σου να αρμενήσει με όποιον αέρα και να είναι? Ναι, άμα το κυβερνάς γνωστικά. Καλά, και εγώ θα κυβερνήσω το καράβι μου γνωστικά και έτσι θα φτάσω σίγουρα στο σκοπό μου. Σίγκουρτ, να φύγουμε αυτή τη νύχτα. Τώρα είναι πολύ αργά. Μα εσύ ίδια ήθελες. Τότε αγαπούσα την Γκέρντις. Τώρα όμως άκουσα από δάφτυκα τη λόγια που ανατριχιάζω σαν τα σκέφτομαι. Και τώρα, εσύ Σίγκουρτ και εσύ Ντάγνη και εσύ όλοι παλικάρια του Σίγκουρτ, κοπιάστε στο τραπέζι. Ο πιο επίσημος μουσαφύρης μου, ο Έρνουλφ του Φιόρδ, θα έρθει πιο ύστερα. Ο Τόρολφ μου τόταξε. Κεράστε μπύρα κι δρόμελοι. Αυτό λύνει το γλωσσοδέτη και ξυπνά τα αίματα. Πολύ σπάνια γίνεται τόσοι αντριωμένοι να κάθονται στο ίδιο τραπέζι όπως απόψε σε τούτη εδώ τη σάλα. Θα ήταν ωραία λοιπόν αν ο καθένας σας, σύμφωνα με την παλιά συνήθεια του τόπου, μας ιστορούσε τις παλικαριές του, το πού και πότε έγιναν, για να μπορέσουμε να ορίσουμε ποιος είναι ο πιο αντριωμένος από όλους. Δεν είναι αυτή η καλή συνήθεια για γλέντια, όπου πίνει κανείς γερά, γιατί συχνά φέρνει καυγά. Δεν το ήξερα πως ο Γκούναρ είναι φοβιτσιάρης. Αυτό βέβαια κανείς δεν θα το πιστέψει. Πολύ αργά θα τελειώναμε αν ο καθένας μας έλεγε τις παλικαριές του. Γκούναρ, για διηγήσου μας το ταξίδι σου στο Μπιάρμελαν. Να κάνει κανείς ένα ταξίδι τόσο μακρινό στα βορεινά μέρη είναι μεγάλο πράγμα και θα ευχαριστιόμαστε να σ' ακούσουμε. Το ταξίδι στο Μπιάρμελαν είναι μια από εκείνες τις δουλειές που τις κάνουν οι βαρκάριδες και δεν ταιριάζει να την αναφέρουμε μπροστά σε παλικάρια σαν και εσάς. Όχι αυτό. Εσύ, Σίγκουρντ, άρχισε. Αν δεν θες να πιστέψω πως δεν σου πολύ αρέσει να ακούς να δοξάζουν τον κύρι μου. Λοιπόν, ποια θα πεις για πιο μεγάλη παλικαριά σου? Αφού με αναγκάζεις, σας είναι. Όταν μια φορά πήγα βαράγκο σε ένα κούρσεμα,
Βρισκόμουν με τα καράβια μου στα νερά των νησιών που τα λένε ορκάδες. Αντικρίσαμε εκεί οχτρούς. Αφήσαμε λοιπόν τα καράβια μας και εγώ πολέμησα μόνος με 8 παλικάρια. Γερή παλικάρια. Ήσουνα καλά αρματωμένος. Τέλεια. Με τσεκούρι, κοντάρι και ασπίδα. Α, δεν πειράζει. Πάλι μεγάλη παλικαριά ήταν. Και τώρα πρέπει και εσύ, αφέντη μου, να μας πεις ποια από τις παλικαριές σου νομίζεις πως σου δίνει μεγαλύτερη δόξα. Σκότωσα μια φορά δυο μπερσέκερ που είχαν αρπάξει ένα εμπορικό πλοίο. Κι ύστερα έστειλα τους καραβοκύριδες σπίτι τους, χωρίς να γυρέψω από αυτούς λίτρα. Το βασιλιά της Αγγλίας του άρεσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Είπε πως στάθηκα φιλόθυμο παλικάρι. Με ευχαρίστησε και μου έδωσε λαμπρά δώρα. Μα την αλήθεια, Γκούναρ, θα είχες δά να μας πεις μια πιο μεγάλη παλικαριά. Δεν καφιέμαι για καμιά άλλη παλικαριά. Από τότε που έφυγα από τα κρογιάλια της Ισλανδίας, έζησα ήσυχα και κάνα τον καραβοκύρι. Και τώρα ας πάψουμε. Αν εσύ ο ίδιος βουβάθηκες, η κυρά σου θα μιλήσει για τη δόξα σου. Θα παγιέρθεις, το διατάζω. Ο Σίγουρτ πολέμησε μόνος του με 8 παλικάρια και ήταν τέλεια αρματωμένος. Ο Γκούναρ όμως μπήκε μια θεοσκότεινη νύχτα στην κάμαρά μου, χτύπησε μια αρκούδα δυνατή σαν 20 άντρες, έτσι που σωριάστηκε χάμω, κι όμως δεν είχε στο χέρι του παρά μόνο ένα κοντό σπαθί. Γυναίκα, πάψε! Σίγουρτ, δεν θα παραδεχθείς. Μην ησυχεί. Και τώρα, καλοί μου άνθρωποι, για πέστε, ποιος είναι το πιο μεγάλο παλικάρι, ο Σίγουρτ ή ο Γκούναρ? Σώπα λοιπόν! Πέστε το, με το δίκιο μου το ζητώ αυτό από εσάς. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έκανε ο Γκούναρ είναι το πιο μεγάλο πράγμα που κατάφερε ποτέ ένα παλικάρι. Ο Γκούναρ λοιπόν είναι το πρώτο παλικάρι και ύστερα από αυτόν έρχεται ο Σίγουρτ. Ναι, ο Σίγουρτ. Ο Σίγουρτ, αν ήξερες. Το παράκανε. Το παράκανε και εσύ είναι και φίλος. Σώπα, κυρά μου. Ο Γκούναρ σίγουρα είναι το πιο δοξασμένο παλικάρι. Και αυτή τη γνώμη θα έχω όσο ζω. Κι αν ακόμα ο Γκούναρ δεν είχε καταφέρει αυτή την παλικαριά, γιατί εγώ δεν λογαριάζω για τόσο μεγάλο πράγμα όπως εσείς. Είναι η ζηλοφτόνια που μιλά από μέσα σου, Σίγουρτ Βαράγκε. Λάθος κάνεις. Γεια σου, λεβέντη μου, Γκούναρ. Η φιλία μας θα ζήσει και κανένας δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει. Από όσα ξέρω, κανείς δεν βάλθηκε να κάνει τέτοιο πράγμα. Μην το λες αυτό. Σαν να μου φαίνεται πως μας κάλεσες εδώ στο τραπέζι σου για να ανάψεις καυγάδες. Αυτό το πράγμα ταιριάζει σε σένα, Σίγουρτ. Είσαι τώρα χωλωμένος, γιατί εδώ στο τραπέζι δεν λογαριάζεσαι για το πρώτο παλικάρι. Όπου και να ήμουν, πάντα λογάριαζα τον Γκούναρ για καλύτερό μου. Το νιώθω. Αν ήταν εδώ ο Έρνουλφ, ο πατέρα σου, τότε αυτός θα μπορούσε να πάρει την τρίτη θέση. Τότε του Γιέκουλ του πατέρα σου θα του δίνανε την τελευταία θέση. Γιατί μπροστά στον Έρνουλφ θα αναγκαζόταν να τραβηχτεί. Σηκώθεσαι και λες. Ο Έρνουλφ είναι δάσκαλος και λένε παντού στην πατρίδα πως καφιέται για μεγαλύτερες παλικαριές από εκείνες που κάνει πραγματικά. Αλίμονο σε εκείνον που θα μουρμουρήσει αυτά με φωνή τόσο δυνατή, ώστε να φτάσουν ίσα με τα αυτιά μου. Εσύ λοιπόν θα πάρεις εκδίκηση, έτσι, ε? Ναι, και έτσι που να ακουστεί παντού, έξω, σε όλη την οικουμένη. Αν είναι έτσι, θα διάσω το κέρας που κρατώ για να σου ευχηθώ πριν κάνεις όλα αυτά να σου φουντώσει το γενάκι στο πηγούνι σου. Και να μου στακώ παλικάρι ακόμα. Αξίζει τόσο που δεν θα καταδεχτεί να κάνει καυγάδες με θηλυκά. Μα αυτός ο αμούστακος είναι και ένα παιδάριο πάρα πολύ μαλακό για να χτυπηθεί με άντρες. Γι' αυτό και ο μπαμπάς σου, όταν είσαστε στο σπίτι σας στην Ισλανδία, σ' άφηνε στριμωγμένο κοντά κοντά στο τζάκι, ενώ τα αδέρφια σου φεύγανε να πολεμήσουν έξω στη θάλασσα. Άσχημα όμως έκανε να μην φυλάει και σένα. Αλλιώς δεν θα φεύγες από τον τόπο μας κλεμμένη. Αδερφέ μου! Έννοια σου, έννοια σου. Νομίζω έχεις κάποια, Γκούναρ. Άσχημα λόγια βγήκαν από τα χείλη μου. Μα η κυρά σου με φούρκισε. Αδερφή μου, αν μου είχες ποτέ αγάπη, μην με αφήσεις να γίνει καυγάς. Όταν καθίσει κανείς στο τραπέζι και το ρίξει στο πιωτό, τότε χρειάζεται και το χωρατό για να κρυώσει το γλέντι. Είσαι καλό παιδί, το Ρόλφ. Να, πάρε από μένα ένα καλό δώρο. Ένα γερό σπαθί. Να το μεταχειριστείς καλά και να είμαστε φίλοι. Δεν χαρίζει κανείς τα αρματά του, Γκούναρ. Αλλιώς μπορεί να πει ο κόσμος πως αφήνεις από τα χέρια σου πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι ο ίδιος πια. Ευχαριστώ, Γκούναρ. Ποτέ δεν θα με δεις να μεταχειρίζουμε αυτό το σπαθί και να πολεμάω για μια άτιμη δουλειά. Αν θες να κρατήσεις το λόγο σου, μη δώσεις ποτέ το σπαθί στα αδέρφια σου. Γιάντες! Και μην το κρεμάσεις στη σάλα του σπιτιού του πατέρα σου. Αλλιώς θα κρέμεται ανάμεσα σε άρματα ανθρώπων που είναι άτιμοι. Πολύ σωστά, Γιάντες. Αφού του πατέρα σου η ασπίδα και το τσακούρι κρέμονται εκεί από εδώ και πολλά χρόνια. Μιλάς για την παλικαριά του πατέρα σου που σκότωσε τον πατέρα μου. Και αυτά τα μασάς και τα ξαναμασάς. Αν όμως το σούσουρο που έγινε για αυτή τη δουλειά είναι αλήθεια, η παλικαριά που λες δεν είναι δά και τέτοια για να της αξίζει τόση δόξα όσοι φαντάζεσαι. Για ποιο σούσουρο μιλάς? Δεν έχω το κουράγιο να το πω ώστε να το μάθει όλος ο κόσμος. Θα σε έκανε να θυμώσεις. Το έχω καλύτερα να μου βαθείς, ακούς? Καλά λοιπόν, να σου το πω κι αυτό.
Είναι αλήθεια, Τόρολφ, πως ο πατέρας σου, ντυμένος γυναίκα, καθόταν τρεις νύχτες ολάκερες κοντά στο καζάνι με τα μάγια και έφτιαχνε ένα μαγικό πιωτό για να το πιει κατόπιν και να κάνει κουράγιο πριν πάει να χτυπηθεί με τον Γέκουλ, τον πατέρα μου? Μια τέτοια άτιμη ψευτιά για τον πατέρα μου ποτέ σου δεν άκουσες να λένε. Το δικό σου το μυαλό έφτιασε αυτό το παραμύθι. Όποιος καρφίζεται ένα τέτοιο ανήκουστο πράμα, πρέπει να είναι φίδι φαρμακερό σαν και σένα. Γλωσσόφαγε στον πατέρα μου λέγοντας πως έκανε την πιο μαύρη ατιμία που μπορεί ποτέ να κάνει ένας άντρας. Να, Γκούναρ, πάρε πίσω το χαρισμά σου. Δεν παίρνω μαζί μου ένα δώρο από το σπίτι που ρεζίλεψαν τον πατέρα μου. Τόρολφ, μ' άκουσε. Άσε με να φύγω. Μα να φυλαχτείτε οι δυο σας, εσείς και η Γέρντις. Γιατί το πιο αγαπημένο πράγμα που έχετε είναι αυτή την ώρα στα χέρια του πατέρα μου. Ο πατέρας σου έχει. Τι λες, πού είναι ο Έρνουλφ? Τράβηξε προς τα νότια με τα αδέρφια μου. Προς τα νότια. Γκούναρ! Ο Έρνουλφ σκότωσε τον Έγκυλ, το γιο μας! Σκότωσε. Σκότωσε τον Έγκυλ. Τότε αλείς τον Έρνουλφ και σώρει τη γενιά του. Όρφ! Λέγε, είναι αλήθεια! Γκούναρ, άκουμε. Μίλα να αγαπάς τη ζωή σου. Δεν θα με κάνεις να φοβηθώ. Το πατέρα μου περίμενε και θα δεις. Θα γυρίσει οχτρός πια για σένα και θα πλακώσει εδώ στο αρχοντικό σου. Και εσύ, Γέρντις, να χαίρεσαι για τα λόγια που άκουσες σήμερα. Προτού βραδιάσει ο Γκούναρ και η Γέρντις, δεν θα καφιούνται πια πως έχουν βλαστάρει. Πάει πια. Πέθανε. Ο μικρός μου Έγκυλ σκοτώθηκε. Εσύ τον αφήνεις και φεύγει. Αφήνεις το βλασταρί της φύτρας σου να κοίταται σκοτωμένο χάμο και δεν εκδικέσαι. Ένας σαν άντρος τάσε στα μάτια του καθενός, σαν δε... Ένα σπαθί. Δώστε με ένα τσεχούρι. Αυτό το μήνυμα που μας έφερε θα είναι και το στερνό του πια. Γκούναρ, κράτα λίγο το θυμό σου. Στάσου, Σίγκουρτ. Στάσου. Εκείνοι που είναι έξω θα τους χωρίσουν. Τον ξέρω εγώ τον Γκούναρ. Ο Τόρολφ, αφήστε με! Μη σταθείτε! Γυρίζει ο Γκούναρ! Πες, πέταξε το τσεκούρι του! Πάει. Τέλειωσε. Εκδικήθηκα για το αίμα του Έγκυλ. Σε καλό σου, Γκούναρ. Μακάρι να μην έχεις βιαστεί σε αυτή τη δουλειά. Μπορεί. Μπορεί να είναι κι έτσι. Οχ, Έγκυλ. Έγκυλ, γλυκό μου αγόρι. Τώρα πρέπει να αρματωθούμε και να ζητήσουμε βοήθεια από τους φίλους μας. Γιατί ο Τόρολφ έχει πολλούς που θα μας εκδικηθούν για το σκοτωμό του. Ο πιο φοβερός εκδικητής ήταν ο ίδιος ο Τόρολφ. Μέρα και νύχτα θα τον έχω από τώρα μπροστά στα μάτια μου. Ο Τόρολφ πληρώθηκε. Και τώρα το κακό που έκανε το ένα από τα δυο σταυραδέρφια θα το ξεπληρώσει το άλλο. Σωστά. Εγώ όμως ένα πράγμα μόνο ξέρω. Πριν χύσω το αίμα του, είχα πιο ανάλαφρη την καρδιά μου. Η πρώτη νύχτα ύστερα από τη μέρα που χύθηκε το αίμα είναι η χειρότερη. Αν περάσει αυτή, γλίτωσες. Με μια νάτιμη μανούβρα κατόρθωσε ο Έρνουλφ να εκδικηθεί. Δεν θέλησε να τραβήξει κατά πάνω μας και να χτυπηθεί μαζί μας ανοιχτά. Καμονότανε πως ήταν πρόθυμος να αγαπήσει μαζί μας. Και να που τώρα έπεσε πάνω στο αδύνατό μας το παιδάκι που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αχ, το μάτι μου εμένα έβλεπε πιο καλά από το δικό σας. Ήξερα πως ο Έρνουλφ ήταν κακός και μοχτηρός. Είχα το λόγο μου εγώ που σου έβαζα φυτίλια ενάντια σε αυτόν και το ψεύτικό του το σώμα. Έχεις δίκιο. Τυποτένια είναι η εκδίκηση που πήρα κοντά στην ατιμία που έκανε ο Έρνουλφ. Γιατί του έχουν μείνει έξι γη και εγώ δεν έχω κανένα. Κανένα. Ο Έρνουλφ του Φιόρντ έρχεται. Ο Έρνουλφ. Άρματα! Άρματα! Ο πατέρας μου. Ο Έρνουλφ. Ο Γκούναρ. Γκούναρ. Εμπρός! Όλοι σας παλικάρια! Εκδίκηση για το σκοτωμό του Έγκυλ! Ο Έγκυλ! Νάτος ο Έγκυλ σας! Πάρτε τον! Ο Έγκυλ ζει! Αλίμονό μου! Αλίμονό μου, τι έκανα! Ο Τόρολ, αδελφέ μου! Ναι, το φανταζόμουν. Να, Γκούναρ! Πάρτο το όμορφο σου το αγοράκι! Πατέρα, ο Μπάρμπα Έρνουφ δεν ήθελε να μου κάνει κακό όπως έλεγες όταν με έστελνες πέρα. Τώρα πλέρωσα πρόστιμο για τον πατέρα σου, Γέρντις. Τώρα φαντάζομαι είμαστε πια αγαπημένοι. Ας είναι. Είναι. Είναι κακό όνειρο που με κάνει και δεν μπερδεύω έτσι. Εσύ. Εσύ φέρνεις τον Έγκυλ σπίτι μου. Όπως βλέπεις, ναι.
Να ξέρεις όμως πως λίγο έλειψε και θα τον σκοτώνανε. Το ξέρω αυτό. Κι όμως δεν χαίρεσε περισσότερο που ήρθε. Αν ερχόταν πριν θα χαιρόμουν περισσότερο. Μα πες μου τα όλα, τι έγινε. Αυτό δεν θέλει δά και πολλά λόγια. Το μυαλό του κόρε σκαρφίστηκε κακό ενάντια σας και με άλλους κακούργους τράβηξε κατά τα νότια για να βρει τον Έγκυλ. Ο κόρε! Τώρα κατάλαβα τα λόγια του Τόρολφ. Έλαχε να ακούσω για αυτό που βάλθηκε να κάνει. Μια τέτοια τιμία δεν έπρεπε να γίνει. Να πληρώσω πρόστιμο για το Γιάκουλ, αυτό δεν το ήθελα. Και πρόθυμα θα έφτανα να χτυπηθώ μαζί σου και να σε σκοτώσω αν ήταν ανάγκη. Μα τη φύτρα σου έπρεπε να την απροστατέψω. Και γι' αυτό τράβηξα με τα παιδιά μου το κατόπι του κόρε. Καταραμένη ώρα που έγινε αυτό που έκανε ο Γκούναρ. Άμα τους έφτασα, είχαν κιόλας δέσει τους συνοδούς του Έγκυλ και ο γιος σου ήταν κιόλας στα χέρια των οχτρών σου. Και δεν θα γλίτωνε πια. Τότε σαρπαχτήκαμε άγρια. Ανάμεσά μας πέρανε και δίνανε οι σπαθιές και σπάνια είδανε τα μάτια μου πιο γερά χτυπήματα. Τέλος ο κόρε και δύο άλλοι νομάτι τόσκασαν και τράβηξαν για τα μέσα της χώρας. Οι άλλοι τους κοιμούνται βαριά και κανένας τους πια δεν θα ξυπνήσει. Και εσύ. Και εσύ, Έρνουλφ. 6 γη ήρθαν μαζί μου να πολεμήσουν. Και πόσοι γύρισαν. Δεν γύρισε κανένας. Κανένας. Ο Τόρολφ. Τόρολφ. Σκληρό πράγμα είναι να στέκεσαι σαν έλατο με πλούσια φιλοσιά κι ύστερα μια μόνη κακοκαιριά να σου ρημάξει όλα τα φύλλα σου. Μα οι άνθρωποι πεθαίνουν και άλλοι άνθρωποι έρχονται στη θέση τους. Πάρτε και δώστε μου ένα κέρας να πιω. Θέλω να πιω. Μελετώντας τα παιδιά μου. Χαρά σε εσάς, αντριωμένα αγόρια μου. Εσείς που τραβάτε τώρα καβάλα στις Βαλχάλας το φωτεινό το κάστρο. Οι μεγάλες μπρούτζινες πόρτες του παλατιού, άμα μπείτε μέσα, δεν θα σφαλίξουν ευθύς πίσω σας με βρόντο, γιατί θα έχετε πολλά παλικάρια που σας ακολουθάνε. Και τώρα ας γυρίσουμε πίσω στην Ισλανδία. Του Έρνουλφ το ταξίδι με τα παλικάρια του τέλειωσε. Το γέρικο δέντρο δεν έχει πια παρά ένα και μόνο χλωρό κλονάρι και αυτό πρέπει να φυλαχτεί. Πού είναι ο Τόρολφ? Πατέρα, φέρε μου τον Τόρολφ να τον δω. Ο Άρνουλφ μου είπε πως θα μου φτιάξει ένα σκαλιστό καράβι με πολλούς, πολλούς πολεμιστάδες στην κουβέρτα. Πρέπει να δοξάζω τους θεούς που δεν ήρθε ο Τόρολφ μαζί μου. Γιατί αν κι αυτός... Α, όχι. Όσο δυνατός και να είμαι, θα ήταν πολύ βαρύ για μένα να το βαστάξω κι αυτό. Μα γιατί δεν έρχεται ο Τόρολφ? Πάντα αυτός ήταν που ερχόταν πρώτος να απαντήσει στον πατέρα του, γιατί μας φαινότανε και τον διονό μας σαν να μην μπορούσαμε να ζήσουμε μια μέρα ο ένας χωρίς τον άλλον. Ο Έρνουλφ, Έρνουλφ. Στεκόσαστε όλοι σας βουβοί ένα γύρο. Τώρα μόλις το βλέπω, τι τρέχει. Πού είναι ο Τόρολφ? Σίγουρτ, Σίγουρτ. Αυτό είναι το πιο βαρύ για αυτόν. Γέροντα. Μα όχι. Κι όμως δεν μπορούμε βέβαια να το κρύψουμε. Το γιο μου θέλω! Πού είναι? Ο Τόρολφ σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε. Ο Τόρολφ. Ο Τόρολφ. Λες ψέματα! Όλο το αίμα μου θα δίνα για να το ξαναβλέπα ζωντανό. Ο Τόρολφ έφταξε για αυτό που έγινε. Με σκοτεινά λόγια μας έδωσε να καταλάβουμε πως έπεσες τάχα έξαφνα πάνω στον Έγκυλ και τον εσκότωσες. Και μην ξεχνάς ακόμα πως είχαμε χωριστεί μισοκακιωμένοι. Κι ύστερα σκότωσες κιόλας μια φορά έναν από το σόι μου. Βάλε ακόμα πως ο Τόρολφ στο τραπέζι φουρκίστηκε από ένα χωρατό που είπαμε και σαν φλίαρο παιδί που ήταν αποκρίθηκε με άσχημα λόγια. Τότε μόνο άρχισε ο Γκούναρ να θυμώνει. Τότε μόνο σήκωσε το τσεκούρι του και χτύπησε το γιο σου. Και με το δίκιο του, μου φαίνεται, έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Βλέπει κανείς πως είσαι γυναίκα, γιατί λες πολλά λόγια. Τι τα θες αυτά, μια κι είναι σκοτωμένος ο Τόρολφ. Πάει, τέλειωσαν πια όλα. Ο Τόρολφ σκοτώθηκε,
Ποιος θα μου φτιάξει εμένα τώρα, πολεμιστάδες? Έγκυλ, χάσαμε πια τα παλικάρια μας. Και εσύ κι εγώ. Ο πατέρας σου Γέρνης τραγουδούσε «Παντού του Γιάκουλ γιανιά, παντού του Γιάκουλ το φωνιά, φαρμάκι μοναχά να τον ποτίζει». Εσύ πάσκησες να λιθέψει ο λόγος του. Πού τον επήρε το χτύπημα που τον εσκότωσε? Ανάμεσα στο μέτωπο Λοξά. Αυτό είναι για τιμή του. Τότε λοιπόν δεν γύρισε την πλάτη. Πώς έπεσε όμως, πλάγια ή στα πόδια του Γκούναρ? Έπεσε μισά από τη μια μεριά και μισά στα πόδια του Γκούναρ. Θέλει λοιπόν μόνο μισή εκδίκηση. Ναι! Μα θα δούμε. Έρνουλφ, ξέρω, όλο το βιός μου και όλα τα αγαθά μου δεν μπορούν να ξεπλερώσουν το κακό που έπαθες. Μπορείς όμως να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις. Δώσε μου το λείψανο του Τόρολφ και άσε με να φύγω. Πού κοίτεται? Μείνετε εδώ! Λέτε ο Έρνουλφ να έχει ανάγκη σαν μια γυναίκα που μυρολογά κόσμος και κόσμος να πηγαίνει πίσω από το λείψανο? Μείνετε, σας λέω! Μπορώ και μοναχός μου να σηκώσω τον Τόρολφ. Χωρίς κανένα γιο πια θα τραβήξω πέρα. Όμως κανείς δεν θα πει πως με είδε να πηγαίνω σκυφτός. Ας τραβήξει πέρα αφού το θέλει. Τώρα πια δεν είναι ανάγκη να είμαστε και πολλοί, αν ξανάρθει γυρεύοντας εκδίκηση. Λοιπόν, Ντάγνη, σαν να μου φαίνεται πως για στερνή φορά τράβηξε ο πατέρας σου μακριά από την Ισλανδία με έναν τέτοιο σκοπό. Τι πρόστιχο πράγμα. Θες και να τον ρεζιλέψεις ακόμα. Να τον ρεζιλέψεις ύστερα από αυτά που έγιναν εδώ. Μια και έγινε το πράγμα, ας το δοξάσουμε. Ορκίστηκα σήμερα το πρωί πως θα είμαι οχτρός του Έρνουλφ και πως θα τον εκδικηθώ. Το σκοτωμό του Γιέκουλ μπορούσα να τον ξεχάσω. Να τα ξεχάσω όλα. Αυτό μόνον όχι. Πως με έβρισε. Με είπε αγαπητικιά του Γκούναρ. Κι αν είμαι τέτοιο πράγμα, δεν ντρέπομαι. Γιατί ο Γκούναρ είναι τώρα πιο τρανός από τον πατέρα σου. Είναι και πιο λαμπρό παλικάρι και πιο δοξασμένο από το δικό σου τον αφέντη. Κάνεις λάθος, Γέρδης. Και τώρα στο μάθει ο καθένας. Πως κάθεσαι σε ένα σπίτι με ένα άνανδρο κορμί. Ντάγνη, τι θες να κάνεις? Άνανδρο κορμί. Τι κάθεσαι και λες πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει κανείς. Δεν είναι πια να μείνει μυστικό. Βουβάθηκα σαν έβριζες και κακολογούσες τον πατέρα μου και τα σκοτωμένα αδέρφια μου. Βουβή έμεινα όσο ο πατέρας βρισκόταν μαζί μας, γιατί δεν έπρεπε να μάθει πως ο Τόρολφ σκοτώθηκε από το χέρι ενός άνανδρου κορμιού. Τώρα όμως, τώρα ας μην καυχέται ο Γκούναρ για εκείνη την παλικαριά στην Ισλανδία, για την άνανδρος. Το σπαθί που γυμνό ήταν ακουμπισμένο ανάμεσα σε σένα και σε εκείνον που σε έκλεψε, αυτό κρέμεται τώρα στο πλευρό του αφέντη μου. Και το χρυσαφένιο χαλκά που τράβηξες από τον μπράτσο σου, τον έδωσες του Σίγκουρτ. Νάτος! Ο Σίγκουρτ! Ο Σίγκουρτ κατάφερε τούτη την παλικαριά. Αυτός ήταν! Αυτός! Γκούναρ! Είναι όλα αυτά αλήθεια! Όλα! Όλα είναι αλήθεια. Όχι όμως πως είμαι και άνανδρος. Ούτε άνανδρο κορμί είμαι, ούτε κακούργος. Όχι, δεν είσαι τέτοιος, Γκούναρ. Ποτέ δεν ήσουν τέτοιος. Μπρος, παλικάρια μου! Μακριά από εδώ! Ποιος είναι τώρα το πιο λαμπρό παλικάρι εδώ πέρα? Γέρδης, ο δικός μου άντρας ή ο δικός σου? Τώρα δεν μου μένει πια παρά μόνο ένα πράγμα να κάνω. Ένα πράγμα να μελετήσω. Ή ο Σίγκουρτ πρέπει να πεθάνει, ή εγώ. Έχει ξημερώσει.
Η Γέρντις μόνη στη μεγάλη σάλα του σπιτιού της πασκίζει να πλέξει τη χορδή ενός τόξου. Πάνω στο τραπέζι, γυμνές από τη φαρέτρα οι σαΐτες. Είναι γερή η χορδή του και σφιχτή. Η σαΐτα είναι κοφτερή και βαριά. Πού να βρεθεί όμως το χέρι που... Ρεζιλεύτηκα. Ρεζιλεύτηκα από το Σίγκουρτ. Τον εμισώ παραπάνω από όλους τους άλλους, το αισθάνομαι. Λίγες μέρες ακόμα και... Ναι, πού είναι το χέρι, το χέρι που θα το καταφέρει. Πώς τα πας, αφέντη μου? Άσχημα, Γέρντις. Έχω ένα βάρος στην καρδιά μου και είναι από το κακό που έκανα χθες και δεν λέει να μ' αφήσει. Να κάνεις σαν και εμένα, βρες μια δουλειά. Ναι, είναι ανάγκη. Τι κάνεις αυτό? Μα δεν το βλέπεις? Πλέκω μια κόρδα για δοξάρι. Μια κόρδα για δοξάρι, καμωμένη από τα δικά σου τα μαλλιά. Κάθε ώρα τώρα γεννά ένα μεγάλο κατόρθωμα. Εσύ χτύπησες το ψυχαδέρφι μου και εγώ κάθομαι από τα ξημερώματα και πλέκω αυτό εδώ. Γέρντις, Γέρντις! Τι τρέχει? Πού ήσουν τη νύχτα? Τη νύχτα? Δεν ήσουν στην καμαρά σου. Πώς το ξέρεις? Δεν έβρισκα ύπνο. Αυτό που έγινε με τον Ντόρολφ μου φέρε άσχημα όνειρα. Μου φαινόταν σαν αρχόταν το παιδί πάλι και ξύπνησα. Και τότε κάτι της σαν τραγούδι γλυκό και μαγεμένο σερνόταν μες στο σπίτι. Άνοιξα την πόρτα. Ήμουν εδώ μέσα και καθόσουν κοντά στη φωτιά που καιγόταν. Οι φλόγες λαμπυρίζανε γαλανές και κόκκινες. Και κόβες σαΐτες και τραγουδούσες δουλεύοντας τραγούδια μαγικά. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί είναι σκληρό το στήθος που θα χτυπηθεί σήμερα. Κατάλαβα. Θες να σκοτώσεις το Σίγκουρτ? Α, ίσως. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Τα ακούς? Με το Σίγκουρτ θα μείνουμε αγαπημένοι. Όσο κι αν θέλεις να βάλεις φωτιές. Λες? Αυτό το ξέρω. Για πες μου, Γκούναρ, μπορείς να λύσεις αυτό τον κόμπο? Όχι. Είναι πλεγμένος γερά και με πολύ τέχνη. Της Νόρνας το νήμα είναι πλεγμένο με πιο μεγάλη τέχνη. Γι' αυτό πιο δύσκολα ακόμα θα μπορέσεις να το ξεμπλέξεις. Σκοτεινοί και μπερδεμένοι είναι οι δρόμοι που τραβούν οι παντοδύναμοι. Και δεν τους ξέρουμε οι δυο μας. Ένα πράγμα όμως ξέρω. Κακή και ψυχρή θα είναι η μοίρα που θα δούμε από το Σίγκουρτ. Τι σκέφτεσαι? Ένα όνειρο που είδα τις προάλλες. Μου φάνηκε σαν να είχα κάνει αυτό που μου ζητάς τώρα. Ο Σίγκουρτ κοιτότανε σκοτωμένος χάμω. Και εσύ στεκόσουνα κοντά του χλωμή σαν πεθαμένη. Και τότε σου είπα, τώρα είσαι ευχαριστημένη που έγινε το θέλημά σου. Εσύ όμως γέλασες και αποκρίθηκες. Πιο ευχαριστημένη θα ήμουνα αν έβλεπα εσένα, Γκούναρ, εκεί στη θέση του Σίγκουρτ. Δεν θα με γνωρίζεις, φαίνεται καλά. Αφού ένα τέτοιο χαμένο όνειρο σε κρατάει από το να κάνεις ό,τι πρέπει. Για πες μου, Γέρντις, σου αρέσει αυτή εδώ η σάλα? Να σου πω την αλήθεια, Γκούναρ. Καμιά φορά μου φαίνεται πάρα πολύ στενόχωρη. Ναι, το ξέρα πως θα το πεις αυτό. Ένας από τους δυο μας είναι παραπανήσιος. Ίσως και δυο. Μα αυτό θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε? Λογαριάζεις λοιπόν? Να ετοιμάσω τα πολεμικά μου καράβια και να τραβήξω για την ξενιτιά. Θέλω να ξανακερδίσω την τιμή που έχασα γιατί σ' αγάπησα παραπάνω και από το κάθε τι. Θες να τραβήξεις για την ξενιτιά? Α, ναι. Ναι, αυτό σαν να είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Από τη μέρα κιόλας που τραβήξαμε πέρα, φεύγοντας από την Ισλανδία, ένιωσα καλά πως οι δυο μας δεν θα έχουμε καλά στερνά. Η ψυχή σου εσένα είναι περήφανη και δυνατή. Έχεις μέρες που σε φοβάμαι σχεδόν. Μα αυτό είναι το παράξενο. Γι' αυτό είσαι ίσα, σ' αγαπώ τόσο. Μια τρομακτική μαγική δύναμη βγαίνει από σένα. Έχω μέσα μου το αίσθημα πως εσύ θα μπορούσες να με καταφέρεις να κάνω κακουργήματα και ακόμα πως θα μπορούσες να με κάνεις να βλέπω καλό ό,τι μου ζητάς. Αξεδιάλυτα είναι τα θελήματα της Νόρνας. Ο Σίγκουρτ θα έπρεπε να έχει γίνει άντρας σου. Ο Σίγκουρτ! Ναι, ο Σίγκουρτ! Το μίσος και η δίψα σου να εκδικηθείς. Σε αποτυφλώνουν, αλλιώς θα τον εκτιμούσες περισσότερο. Αν εγώ ήμουν σαν το Σίγκουρτ, θα σου είχα κάνει τη ζωή σου πιο χαρούμενη. Και θα ρεις πως αυτό το πράγμα θα μπορούσε τότε να το κάνει ο Σίγκουρτ. Έχει ψυχή δυνατή και περήφανη, σαν και σένα. Αν είναι έτσι τα πράγματα... Μα δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Γκούναρ, σκότωσε το Σίγκουρτ. Ποτέ. Μ' ακούς, ποτέ! Με ψυχές και πονηριές με έκανε η γυναίκα σου. Θα το ξεχάσω αυτό. 5 άχαρα χρόνια πέρασε εδώ. Όλα αυτά θα είναι ξεχασμένα τη μέρα που δεν θα ζει πια ο Σίγκουρτ. Όχι! Δεν θα τον βρει κακό από το χέρι μου, Γέρντις. Γέρντις, μη με βάζεις σε πειρασμό. Τότε πρέπει να βρω έναν άλλο να εκδικηθεί για μένα. Δεν θα μας ρεζιλέψει πια για πολύ καιρό και τους δυο μας. Ίσως
Ίσως τώρα να κάθεται κοντά της και να τη χαϊδεύει. Να κάθεται κοντά σε αυτή την απλοϊκή γυναίκα και να μας κοροϊδεύει. Ίσως να της μιλά για τη μεγάλη ντροπή που μου έκανε όταν πήρε τη θέση σου και με έκλεψε. Ίσως να της διηγείται πόσο γέλασε πονηρά όταν στεκόταν στη σκοτεινή την κάμαρα και εγώ δεν τον εγνώρισα. Όχι, αυτό δεν το κάνει, Γιάρντις. Μα την αλήθεια σου λέω, δεν το κάνει. Ο Σίγουρτ και η Ντάγνη πρέπει να πεθάνουν. Δεν θα μπορέσω να ανασάνω ελεύθερα προτού ξεπαστρευτούν και οι δυο τους. Αν μπορούσες να με βοηθήσεις να γίνει αυτό, τότε θα ζούσαμε μαζί, αγαπημένοι. Θα σε έσφυγα στην αγκαλιά μου τόσο άγρια και τόσο θερμά που ποτέ σου δεν τον ηρεύτηκες. Γιάρντις, βάλε λοιπόν μπρος τη δουλειά, Γκούναρ. Και τότε θα περάσουν πια για σένα οι μέρες οι κακές. Δεν θα φεύγω πια από την κάμαρα άμα μπαίνεις εσύ μέσα. Με τα πικρά μου λόγια δεν θα σου σβήνω το χαμόγελο όταν είσαι χαρούμενος. Θα φορώ γούνες και δυσιές από τα ακριβότερο μετάξι. Θα σε ακολουθώ στον πόλεμο. Καβάλα θα πηγαίνει στις καθημερινές δουλειές σου. Καβάλα στο πλάι σου κι εγώ. Θα κάθεσαι σε γιορτάσιμο τραπέζι. Θα κάθομαι δίπλα σου κι εγώ. Θα σε κερνώ και θα σου τραγουδώ γλυκούς σκοπούς να φρένεται η καρδιά σου. Αλήθεια λοιπόν, θα ήθελες. Και περισσότερα ακόμα από αυτά. 10 φορές περισσότερα, πίστεψέ με. Αίμα όμως θέλω. Το αίμα να πάρεις του Σίγκουρτ και της Ντάγνη. Και θα. Ντάγνη! Είσαι εδώ. Γκούναρ, κάνε γρήγορα να αρματωθούν τα παλικάρια σου. Να αρματωθούν γιατί? Σε λίγο θα πλακώσει εδώ ο κόρε με ένα μπουλούκι διωγμένου σκλάβου. Θέλει το κακό σου. Μόλις τώρα τα κατάφερε ο Σίγκουρτ να τον εμποδίσει. Μα ποιος ξέρει αν. Αυτό το έκανε ο Σίγκουρτ για μένα. Ο Σίγκουρτ, μα την αλήθεια, είναι φίλος σου πιστός. Εμείς Γκέρντις με ρωτούσαμε να. Ναι, έτσι όπως σου τα είπα είναι. Μια μαγική δύναμη κρύβεται μέσα στα λόγια σου. Το κάθε πράγμα μου φαίνεται μεγάλο, φτάνει μονάχα εσύ να το γυρέψεις. Τι θες να πεις? Τίποτα! Ευχαριστώ για το μήνυμα, Ντάγκρι. Πάω τώρα να μαζεύω τους σκλάβους μου. Για πες μου, πώς θα πάει ο Έρνουλφ? Ω, μη ρωτάς. Χθες κουβάλισε το λείψανο του Τόρουλ στο καράβι και τώρα σκάβει ένα λάκκο στα κρογιάλι. Εκεί θα αναπαυτούνε πια η γη του. Πριν βραδιάσει, δεν έχει φόβο. Έχω ακόμα να σας παρακαλέσω κάτι εσάς εδώ στο αρχοντικό. Γι' αυτό έρχομαι κιόλας σε σένα, Γιάρντις. Σε μένα? Ύστερα από αυτά που έγιναν χτες. Ίσα ίσα γι' αυτό. Γιάρντις, αδερφή μου, μη μου έχεις κάκια. Ξέχασε τα λόγια που με έκαναν να ξεστομίσω ο πόνος μου και τα κακά δαιμόνια. Συγχώρεσέ με για τις πίκρες που σε πότισα. Και πίστεψέ με. Τώρα είμαι 10 φορές πιο δυστυχισμένη από σένα. Δυστυχισμένη? Εσύ, η γυναίκα του Σίγουρτ? Για ό,τι έγινε από δικό μου φταίξιμο, φούντος ο καυγάς. Σκοτώθηκε ο Τόρολφ και ξέσπασε όλη αυτή η ντροπή πάνω σε σένα και στον Γκούναρ. Για όλα αυτά έφταιξα εγώ. Άλλη μονό μου. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη ως τώρα. Από εδώ και πέρα δεν θα γελάζουν πια τα χείλια. Μα πριν, όλα αυτά τα 5 χρόνια. Όλο αυτόν τον καιρό ήσουν ευτυχισμένη? Και ρώτημα θέλει αυτό. Χθες ακόμα δεν είχα καμιά αμφιβολία, μα. Τι θες να πεις? Α, όχι και πολλά. Μας μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι, Γιάρντις. Πες μου. Τι θα καταλάβεις? Αφού το θες, θυμάσαι ακόμα. Ήταν εκεί πέρα, στην Ισλανδία. Είχαμε πάει με τον πατέρα σου, τον Έρνουλφ, στη σύναξη. Και όπως ταιριάζει, καθόμαστε με τις συντρόφισσές μας στην αίθουσα της σύναξης. Τότε 2 ξένα παλικάρια μπήκαν μέσα. Ναι, ο Σίγκουρτ και ο Γκούναρ. Μας χαιρετήσανε με τρόπο ευγενικό, καθίσανε κοντά μας στον πάγκο και αρχίσαν την κουβέντα. Και τα χωρατά παίρναν και δίνανε. Μερικές από εμάς θέλησαν να μάθουν γιατί οι 2 πολεμιστάδες είχαν αράξει στον τόπο μας και αν θέλανε να πάρουν γυναίκα από την Ισλανδία. Και ο Σίγκουρτ είπε τότε: «Σα δύσκολο μου φαίνεται να βρω γυναίκα όπως τη θέλω». Ο Έρνουλφ γέλασε τότε και είπε πως δεν λείπουν δάοι ευγενικές και πλούσιες κοπέλες στην Ισλανδία. Όμως ο Σίγκουρτ αποκρίθηκε. Ένας λεβέντης χρειάζεται μια κοπέλα πανόρια και περήφανη σαρίγισσα. Εκείνη που θα διαλέξω εγώ δεν θέλω να την ευχαριστεί μια ταπεινή ζωή. Καμιά δόξα δεν πρέπει να νομίζει πως είναι τόσο ψηλά ώστε να μην πασκίζει να τη φτάσει. Στον πόλεμο να έρχεται μαζί μου με χαρά. Τη θέλω να είναι αρματωμένη. Πρέπει να με σπρώχνει να πολεμήσω και με άφοβο μάτι να βλέπει τα σπαθιά να στράφτουν. Γιατί μια φοβιτσιάρα δεν θα ήταν δα μεγάλη μου τιμή να την επάρω. Δεν είναι έτσι? Αυτό δεν είπε ο Σίγκουρτ? Ναι, αυτά είπε. Μα... Έτσι την ήθελε τη γυναίκα που θα του γλύκαινε τη ζωή. Και ύστερα... πήγε και διάλεξε εσένα.
Για δες την. Α, γι' αυτό το λόγο βέβαια μας είχες έναν αέρα περήφανο και ξυπασμένο. Γι' αυτό ζητούσες από όλο τον κόσμο να σου κάνει τιμές. Για να μπορέσεις με τις τιμές που κάναν σε σένα να κάνεις τιμημένο και το Σίγουρτ. Δεν είναι έτσι, ε? Όχι έτσι, Γέρντις. Μα... Γι' αυτό το λόγο βέβαια τον έσπρωχνες να κάνει μεγάλα, μεγάλα κατορθώματα. Γι' αυτό πήγαινες μαζί του στον πόλεμο και το βρίσκες καλό να είσαι εκεί που μάνιαζε η μάχη, ε? Αυτό είναι, ε? Όχι, όχι. Μπασκήσουν φοβιτσιάρα και ο Σίγουρτ ντροπιαζότανε με σένα. Γέρντις. Εσύ ήσουν ευτυχισμένη. Μα τι λες, μπορεί και ο Σίγουρτ να πει το ίδιο. Σώπα, μην τα λες αυτά. Άλλη μόνο. Μ' έκανες τώρα να καταλάβω τι είμαι. Έλα, είπα ένα λογάκι χωρατεύοντας και εσύ κλαις αμέσως. Βγάλ το τώρα από το νου σου. Δεν είδες τις σαΐτες, τιμητερές και κοφτερές που είναι, ε? Ξέρω να φτιάνω εγώ σαΐτες καλές. Ξέρεις και να τις μεταχειριστείς, ναι. Και τι καλά που ξέρεις και σημαδεύεις, Γέρντις. Όσα μου είπες, ποτές μου δεν τα σκέφτηκα πριν. Μα ο Σίγουρτ να... Πως όλα αυτά τα χρόνια του έκανα εγώ τη ζωή του βαριά και άδοξη. Όχι, όχι. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Έλα λοιπόν, παρηγορήσου, Ντάγνη. Και βέβαια δεν είναι αλήθεια. Αν μάλιστα ο Σίγουρτ είχε ακόμα την ίδια ψυχή όπως τα περασμένα τα χρόνια, τότε μπορεί να ήταν έτσι. Τότε μελετούσε και πάσχιζε να γίνει το πιο δοξασμένο παλικάρι στην οικουμένη. Τώρα όμως του φτάνει μια πιο ταπεινή τύχη. Όχι, Γέρντις. Ο Σίγουρτ είναι μεγαλόκαρδος όπως ήταν τότε. Κατάλαβα πια πως δεν είμαι η γυναίκα που του ταιριάζει. Δεν μου το είπε ποτέ. Μα τα πράγματα δεν θα μείνουν έτσι. Τι θες να κάνεις? Δεν θέλω πια να είμαι εμπόδιο στον δρόμο του. Δεν θέλω πια να τον εμποδίζω να τραβάει ελεύθερα. Λογαριάζεις λοιπόν. Σώπα, κάποιος έρχεται. Ο Σίγουρτ ο Βαράγκος έρχεται εδώ στο αρχοντικό. Ο Σίγουρτ? Φώναξε λοιπόν τον Γκούναρ. Ο Γκούναρ καβαλίγεψε το λογό του και βγήκε να φωνάξει τους γειτόνους του να τον βοηθήσουν. Γιατί ο Κόρε θέλει. Καλά, καλά, ξέρω, πήγαινε. Πού θες να πας? Θέλω να βγω έξω για να μην συναντήσω τον Σίγουρτ. Το κατάλαβα πια. Πρέπει να χωριστούμε. Και να τον συναντήσω τώρα. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Αυτό ήθελα. Τίποτα δεν θα ήταν μια τέτοια εκδίκηση. Όχι. Αυτό το χτύπημα την πλήγωσε πιο βαριά. Πολύ σκληρός είναι ο χάρος. Μα συχνά το να ζει κανείς ύστερα από τόσα και τόσα είναι ακόμα πιο βαρύ. Σίγουρ, θα γυρεύεις τον Γκούναρ. Κάθισε, σε λίγο θα έρθει. Όχι, μείνε. Εσένα γυρεύω περισσότερο παρά τον Γκούναρ. Εμένα? Χαρά μου που σε βρίσκω μονάχη. Αν έρχεσαι να με προσβάλλεις, δεν θα σε εμπόδιζε να το κάνεις αυτό κι αν όλοι οι σάλα ήταν γεμάτοι άντρες και γυναίκες. Ξέρω καλά τι σκέφτεσαι για μένα. Σου ρίχνω τα χάδικο. Ναι. Όλη τη ζωή μου την έχεις φαρμακέψει. Μην ξεχνάς πως εσύ ήσουν που κατάφερες εκείνη την πρόστιχη και κατεργάρικη δουλειά. Εσύ ήσουν που καθόσουν πλάι μου στην καμαρά μου και καμονώσουν πως μ' αγαπούσες. Ενώ με αυτό σου το φέρσιμο γελούσες πονηρά. Κι ύστερα με πέταξες στον Γκούναρ, γιατί βέβαια για ένα τέτοιο κορμί ήμουν καλή ακόμα. Κι εσύ ύστερα έφυγες από την Ισλανδία και τράβηξες πέρα, παίρνοντας μαζί σου τη γυναίκα που αγαπούσες. Πολλά μπορεί να κάνει η θέληση του ανθρώπου. Μα τα μεγάλα πράγματα τα κυβερνάει η μοίρα. Και γι' αυτό πάθαμε ό,τι πάθαμε. Μπορεί. Ναι. Κακές νόρνες βασιλεύουν σε αυτή τη γη. Μα λιγοστή μόνο θα είναι η δύναμή τους, αν δεν βρεθεί μέσα στη δική μας την ψυχή κάτι που να τις βοηθά. Η τύχη χαμογελά σε εκείνον που είναι αρκετά δυνατός να τα βάλει με τις νόρνες. Και αυτό θα κάνω κι εγώ τώρα. Τι θες να κάνεις? Να δοκιμάσω τη δύναμή μου ενάντια σε αυτούς που στέκονται εκεί πάνω πιο ψηλά από μένα. Τώρα φυτρώνει αυτό που έσπηρες. Τι έπαθες? Εσύ είσαι Σίγουρτ. Τι θες να πάθω? Τίποτα άλλο από εκείνο που περίμενα. Μόλις η Ντάγνη, η κυρά σου, μου έφερε την είδηση για τον Κόρε, καβάλικεψα τα λογό μου και πήγα στους γειτόνους μου να γυρέψω βοήθεια. Και ύστερα? Όπου κι αν πήγα, μου απαντήσανε με γκρίνια. Μου λέγανε πως αυτό που θέλω να κάνω του Κόρε δεν είναι τίμιο πράγμα. Μου είπανε κι άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα ξαναπώ. Πάει πια τώρα. Είμαι ένας άνθρωπος ξεφτελισμένος. Και λένε πως έκανα μια ανάτιμη προστιχιά. Και το θεωρούν ντροπή τους να κάνουν δουλειά μαζί μου. Αυτό δεν θα βαστάξει πολύ. Γιατί πρωτού βραδιάσει θα τραβήξεις με τους αρματωμένους σου ενάντια στον Κόρε. Σίγουρ.
Ήξερα πως θα ερχόταν τα πράγματα έτσι. Ύστερα όμως τέλειωσε πια η αγάπη που είχαμε ανάμεταξύ μας. Κι άκου τώρα το λόγο. Γκούναρ, χτύπησες και σκότωσες τον Ντόρολφ, τον αδελφό της κυράς μου. Και γι' αυτό ζητάω από σένα να ετοιμαστείς για αύριο το πρωί να χτυπηθούμε πριν βγει ο ήλιος. Να χτυπηθούμε. Εμείς. Θα χωρατεύει, Σίγκουρντ. Ζητάω από σένα να χτυπηθούμε όπως το θέλει ο νόμος και η συνήθεια του τόπου. Θα είναι σαν να παίζουμε στα ζάρια τη ζωή ή το θάνατο. Ένας από τους δυο μας πρέπει να μείνει στον τόπο. Κατάλαβα. Όταν ήρθα ήσουνα μόνος με τη Γέρντες, σε πρόσβαλε πάλι. Ίσως. Μια μεγαλόκαρδη γυναίκα πρέπει να φυλάει την τιμή του αντρός της. Κι εσείς, σκλάβοι, να πάτε τώρα στους γειτόνους του Γκούναρ και να τους πείτε πως αύριο θα χτυπηθούμε μαζί. Και κανείς δεν θα πει αν ανδρογίνω τον άνθρωπο που θα σηκώσει το σπαθί του ενάντια στο Σίγκουρτ το Βαράγκο. Σίγκουρτ, λεβέντικο αδέρφη μου, τώρα μονάχα σε κατάλαβα. Τώρα παίζεις τη ζωή σου για την τιμή μου, όπως μια φορά την έπαιξες για την ευτυχία μου. Πες ευχαριστώ στη γυναίκα σου, γιατί αυτηνής προπάντων δουλειά είναι που κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Αύριο, αν βγει ο ήλιος. Θα σε συναντήσω, σταυραδέρφη μου. Θες ένα καλό σπαθί από μένα. Είναι ωραίο δώρο. Σε ευχαριστώ. Μας το εκεί που κρέμεται. Κανείς δεν ξέρει αν αύριο το βράδυ θα το χρειάζουμε. Γεια σου, Σίγκουρντ. Γεια σου. Και με το καλό να τα βγάλεις πέρα. Αύριο θα χτυπηθούν. Ποιος θα σκοτωθεί. Όποιος κι αν σκοτωθεί, ο Σίγκουρντ και εγώ θα μείνουμε ενωμένοι. Η ίδια ακρογελιά της αρχής. Είναι βράδυ. Το φεγγάρι ώρες-ώρες φαίνεται ανάμεσα στα σκοτεινά και σκισμένα σύννεφα. Στο βάθος ένας μαύρος νεοσκαμένος τύμβος. Ο Έρνουλφ, ξεσκούφωτος, κάθεται σε μια πέτρα παρέκει. Οι άνθρωποι του σκάβουν ακόμα γύρω από τον τύμβο. Ζυγώνουν ο Σίγκουρντ με την Ντάγνη. Κάθεται ακόμα εκεί. Όχι, Σίγκουρντ. Μην του μιλήσεις. Έχεις δίκιο. Δεν είναι ακόμα ώρα. Καλύτερα να μείνει μόνος. Χτες που φορτώθηκε το λείψανο του Τόρολφ στους ώμους του, ήταν τόσο δυνατός. Δυνατός ήταν και όταν έσκαψαν το μνήμα. Όταν όμως τους είχαν όλους βάλει μέσα και είχαν ρίξει πέτρες πάνω τους, τότε τον έπιασε το παράπονο. Τότε του κόπηκε η δύναμή του. Για πες, Σίγκουρντ, πότε λογαριάζεις να τραβήξεις για την Ισλανδία και να γυρίσεις σπίτι σου? Αφού σιάξει κακοκαιριά και λογαριαστούμε με τον Γκούναρ. Κι ύστερα θα αγοράσεις ένα κομμάτι γης και θα χτίσεις το αρκοντικό σου και δεν θα βγεις ποτέ πια για κούρσεμα. Δεν είναι έτσι? Ναι. Ναι, δεν σου το έταξε. Και να πιστέψω ότι μου είπε ψέματα η Γέρντης όταν μου έλεγε πως δεν είμαι άξια να είμαι γυναίκα σου. Ναι, ναι, Ντάγνη, πίστεψε τα λόγια μου. Αφού είναι έτσι, ξαλάφρωσε η ψυχή μου και θα πασκίσω να ξεχάσω όλο το κακό που έγινε εδώ. Τις μεγάλες χειμωνιάτικες νύχτες θα μιλάμε για τον Γκούναρ και τη Γέρντης και... Όχι, Ντάγνη, αν θες το καλό μας,
Μην ξεστομίσεις ποτέ το όνομα της Γιέρντης. Όταν θα είμαστε σπίτι μας στην Ισλανδία. Να τις έχεις κάκια είναι άδικο πράγμα, Ζίγκουρτ. Αυτό δεν ταιριάζει σε σένα. Έρνουλφ, ο τύμβος είναι πια τελειωμένος. Ο τύμβος, είπες. Ναι. Μίλησέ του τώρα εσύ, Ντάγνη. Πατέρα, κάνει κρύο εδώ έξω. Μια μπόρα θα ξεσπάσει απόψε τη νύχτα. Έλια σου, ο τύμβος είναι γερός και σκεπάζει καλά και θα έχουν ζεστασιά μέσα. Καλά, μα εσύ... Εγώ δεν κρυώνω. Σήμερα δεν έβαλες τίποτα στο στόμα σου. Δεν θες να μπεις μέσα. Το βραδινό σου φαΐ είναι έτοιμο. Ας μείνει το φαΐ. Δεν πεινώ. Μα πίστεψέ με. Να κάθεσαι έτσι ακίνητος δεν σου κάνει καλό. Δεν είσαι συνηθισμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι μου σφίγγει το στήθος. Δεν μπορώ να ανασάνω. Αύριο βέβαια θα ετοιμάσεις το καράβι σου και θα έρθεις μαζί μας στην Ισλανδία. Τι να κάνω εκεί. Όχι, όχι. Θέλω να πάω στα παιδιά μου. Πατέρα. Πήγαινε μέσα κι άσε με εδώ. Αφού βρεθώ μια-δυο νύχτες μες στην πόρα που θα μανιάζει γύρω μου, ελπίζω πια πως όλα θα τελέψουν. Αυτό ούτε να το σκεφτείς δεν πρέπει. Και παραξενεύεσαι που θέλω να πάω να ησυχάσω πια. Η δουλειά που είχα να κάνω σήμερα τέλειωσε. Έθαψα τους γιους μου. Αφήστε με εδώ. Φύγετε! Φύγετε! Ας τον ακόμα λίγη ώρα εδώ. Όχι. Ένα πράγμα ακόμα πρέπει να δοκιμάσω. Τον ξέρω τον πατέρα μου. Λες πως τέλειωσες τη δουλειά που είχες να κάνεις σήμερα. Μα δεν είναι έτσι. Έθαψες τα παιδιά σου. Μα είσαι σκάλδος. Και ταιριάζεις τώρα να τα μνημονέψεις λέγοντας ένα μυρολόι. Να τραγουδήσω? Όχι, όχι. Χτες ακόμα θα μπορούσα να το κάνω. Μα σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος. Κι όμως πρέπει να γίνει. Όλη η γη σου ήταν δοξασμένα παλικάρια. Πρέπει να τα μνημονέψουμε και να πούμε ένα μυρολόι. Και κανένας από το σώμα μας δεν μπορεί να το κάνει αυτό τόσο καλά όπως εσύ. Ένα μυρολόι για τα παιδιά μου. Τι λες εσύ, Σίγκουρτ? Μου φαίνεται πως αυτό που λέει η Ντάγνη είναι σωστό. Κάνε αυτό που σου γυρεύει. Θα κακοφανείς τη γειτονιά σου στην Ισλανδία. Αν στο τραπέζι που θα κάνεις στο μνημόσυνο των πελικαριών, που ήταν τα βλαστάρια της φύτρας σου, δεν μπεις και το μυρολόι τους. Δεν ήρθε ακόμα ο καιρός να πας να βρεις τους γιους σου. Ας είναι λοιπόν, θα δοκιμάσω. Και εσύ, Ντάγνη, να προσέχεις καλά, για να μπορέσεις ύστερα να γράψεις το μυρολόι με ρούνες. Ελάτε εσείς, δούλοι, ζυγώστε γύρω μας με τα δαδιά στα χέρια. Τη δύναμη μου χάρισε να τραγουδήσω το σκάλδον ο Θεός. Κι ας πει το μυρολόι πόσο βαρύς με πλάκωσε καημός. Ήταν η Νόρνα κακιωμένη, την μπάσα μου έκλεψε φτυχιά. Μου πήρε ό,τι ήταν δικό μου και με έδιωξε με μια σπρωξιά. Και με έριξε με μια σπρωξιά στη νύχτα και στη μοναξιά. Για τα εφτά μου αγόρια, χάρη χρωστούσα στους θεούς. Τώρα ολομόναχος, θλιμμένος, παίρνω τους δρόμους τους βουβούς. Ήτανε τα εφτά παιδιά μου, παρηγοριά στα γερατιά μου. Η δόξα, η τρανοσύνη πάνε και οι μέρες οι καλές. Πεθάναν τα παιδιά,
απομείναν έρμες στο σπίτι μου οι αυλές. Στα παλικάρια, παλικάρι, Τόρολφ, αγόρι μου στερνό, αν μου μένες εσύ μονάχα, δεν θα είχα τώρα να θρυνώ. Της άνοιξης εσύ, λουλούδι, καμάρι μου, άστρο, τι να πω. Τόση ζωντάνια, τόση αγάπη, πώς να τα βάλω σε σκοπό. Εκείνη αλλή η λαβωματιά σου ήταν του χάρου τρισαλή. Ανάμεσα σε δυο σκουτάρια σαν να μου σπούν την κεφαλή. Αν μπορεί ο ουρανός ακόμα το γέρο να παρασταθεί μες του πολέμου την αντάρα, κι αν έκοβε μου το σπαθί, μέγα κακό θα ερχόταν τότες στην όρνα αυτή τη σκοτεινή, που αφού με αφάνισε έχει κλέψει και τη χαρά μου τη στερνή. Αλήθεια ωστόσο πως μου πήρε τα πάντα, να είναι αυτό σωστό? Όχι, μου μένει ακόμα κάτι, κάτι μου μένει, κι είναι αυτό. Η χάρη που οι θεοί μου δώσαν με λόγια να μυρολογώ, και στο βαρύ μου μυρολόγι τον πόνο μου να τραγουδώ. Ας πάει λοιπόν να χολογήσει το μήνυμά μου το στερνό στη γης, όπου οι εφτά κοιμούνται τον ύπνο τον παντοτινό. Μήνυμα αγάπης σας τους φέρουν τα λόγια μου τα θλιβερά, χαρά σε εσάς όπου τραβάτε για της Βαλχάλας τη χαρά. Όσο για μένα ναι, οι θεοί τον πόνο μου θα μου γλυκάνουν, και το τραγούδι κι η σκοπή απ' το μαράζι θα με γιάνουν. Εμπρός. Τώρα ο Έρνουλφ είναι πάλι καλά και γερός. Ελάτε τώρα να φάμε το βραδινό μας, παιδιά. Κάναμε βαριά δουλειά σήμερα. Δόξα να έχουν οι μεγαλοδύναμοι στους ουρανούς που με φώτισαν και μου έδωσαν μια τόσο καλή συμβουλή. Δεν θες να πάμε μέσα? Δεν το θέλω και τόσο. Μα για πες μου, είναι όλα έτοιμα για αύριο? Όλα είναι έτοιμα. Ένα σάβανο με μεταξωτιούγια βρίσκεται μέσα πάνω στο κάθισμα. Είμαι όμως σίγουρη πως θα βγεις νικητής αύριο που θα χτυπηθείτε με τον Γκούναρ, και γι' αυτό δεν έκλαιγα όταν το έφτιανα. Η μεγαλόχαρη να δώσω να μη χύσεις ποτέ ένα δάκρυ εξαιτίας μου. Τι αφού γκράζεσαι? Δεν ακούς τίποτα εκεί? Σαν να σέρνεται κάποια παράξενη μπόρα πάνω στη θάλασσα. Η κακοκαιριά θα φέρει δυνατό χαλάκι. Ποιος είναι εκεί? Άνθρωποι που τους ξέρεις, Σίγκουρντ, Βαράγκε μου. Πού πάτε? Στο χτήμα του Γκούναρ. Με καλό σκοπό. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Την τελευταία φορά με εμπόδισες να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα όμως φαντάζομαι να σου καλαρέσει αυτό που κάνω. Ίσως να είναι και έτσι. Άκουσα για τον καυγά σου με τον Γκούναρ. Αν έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλω, θα χτυπηθεί ο Γκούναρ μαζί σου με άρματα που θα τσακιστούν εύκολα. Σαν πολύ δύσκολο είναι αυτό που μελετάς να κάνεις. Και πρόσεξε, χωριάτη. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Και αν θες αυτή τη νύχτα να ετοιμάσεις τα άρματα του καραβιού σου, εμείς θα σου φέξουμε. Ελάτε, παιδιά! Από εδώ πάει ο δρόμος. Σίγκουρντ, Σίγκουρντ, πρέπει να εμποδίσεις να γίνει αυτό το κακό. Εμπρός, σήκω από το τραπέζι, Έρνουλφ. Πάρε το αίμα του κόρε. Ο κόρε, πού είναι? Πάει να κάψει το χτήμα του Γκούναρ. Άστους, έτσι θα εκδικηθεί ο κόρε τον Γκούναρ και τη Γιέρντις, για δικό του και για δικό μου λογαριασμό. Πιο ύστερα θα πάω να τον βρω εγώ να λογαριαστούμε. Όχι, δεν κάνεις καλά. Απόψε κιόλας πρέπει να πας να ψάξεις για τον κόρε, αν θες να τον βρεις. Γιατί μόλις κάνει την ατιμία του θα πάρει τα βουνά. Ζήτησε από τον Γκούναρ να ετοιμαστεί να χτυπηθούμε. Λοιπόν, αυτόν τον έχει σίγουρο. Εκτός πια αν εγώ... Μα αδιάφορο. Απόψε πρέπει να τον φυλάξουμε από τους εχθρούς του. Γιατί θα ήταν κρίμα ένας κακούργος σαν τον κόρε να με κάνει να χάσω την εκδίκησή μου. Καλά λες.
Σήμερα πρέπει να φυλάξω το φωνιά του Τόρολφ. Αύριο όμως πρέπει να πεθάνει. Αυτός ή εγώ. Να σε ήσυχος. Εμπρός. Ακολουθήστε με. Να εκδικηθούμε για το χαμό της γενιάς του Έρνουλ. Μπάγκρι, πήγαινε μαζί τους. Εγώ πρέπει να μείνω εδώ, γιατί άρχισε κιόλας να μαθαίνεται εδώ ένα γύρο πως θα χτυπηθούμε. Και δεν κάνει να ανταμώσω τον Γκούναρ πρωτού έρθει η ώρα. Εσύ όμως οδήγα και ορμήνευε τον πατέρα σου. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του τίμια. Στο αρχοντικό του Γκούναρ έχει πολλές γυναίκες. Κανείς δεν πρέπει να κάνει κακό στη Γιέρντις ή στις άλλες. Ναι, ναι, τρέχω πίσω τους. Σκέφτεσαι λοιπόν ακόμα τη Γιέρντις. Σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου. Πήγαινε. Πήγαινε, Ντάγνη. Τρέχω κιόλας. Μα δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε για τη Γιέρντις. Γιατί έχει ένα χρυσό θώρακα στην κάμαρά της. Και έτσι θα μπορέσει η μονάχη της να υπερασπίσει τον εαυτό της. Κι εγώ το φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως τρέξε. Τα μάτια σου τέσσερα να προσέχεις τι κάνει ο πατέρας σου. Φύλαξε τους όλους. Και τη γυναίκα του Γκούναρ. Μπορείς να βασίζεσαι σε μένα. Καλή αντάμωση. Και με το καλό. Είναι η πρώτη φορά, σταυραδέρφη μου, που βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Κι εγώ δεν αρματώνομαι. Μονάχα στέκω και χάσκω. Ακούω φωνές και χτυπήματα σπαθιών. Φτάσανε κιόλα στο χτήμα. Η Γιέρντις. Η Γιέρντις αρματωμένη. Σιγκούρτο. Σιγκούρτο. Τον βλέπεις. Ποιον. Πού. Το λύκο. Εκεί είναι τόσο κοντά μου. Δεν κουνιέται. Έχει καρφωμένα πάνω μου τα κόκκινα στραφτερά μάτια του. Είναι μήνυμα για μένα, Σίγουρτ. Φάνηκε τρεις φορές μπροστά μου. Αυτό είναι σημάδι πως σίγουρα θα πεθάνω αυτή τη νύχτα κιόλας. Γιέρντις. Γιέρντις. Τώρα ρουφήχτηκε από τη γη. Ναι. Ναι. Τώρα μου μίνησε για το κακό που με καρτεράει. Είσαι άρρωστη. Έλα να πάμε εκεί μέσα. Όχι, όχι. Εδώ θέλω να περιμένω. Εδώ. Μου μένει μόνο λίγη ώρα ακόμα. Τι έπαθες. Τι έπαθα. Δεν ξέρω. Αλήθεια είναι πως αυτό που είπε σήμερα, πως ο Γκούναρ και η Ντάγνη στέκουν ανάμεσά μας. Μακριά από αυτούς πρέπει να φύγουμε και μακριά από τη ζωή. Τότε θα μπορέσουμε να μείνουμε μαζί. Τι. Λες να... Τη μέρα που πήρες γυναίκα σου μιαν άλλη. Δεν έχω πια πατρίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα πολύ κακό πράγμα έκανες τότε. Όλα τα δώρα τα καλά μπορεί ένας άντρας να τα δώσει στον πιστό του φίλο. Όχι όμως. Όχι και τη γυναίκα που αγαπά. Γιατί αν το κάνει αυτό, ξεσκίζει τη νόρνα στο μυστικό το νήμα. Και δυο ζωές πάνε χαμένες. Μια φωνή μέσα μου και δεν είναι ψεύτρα. Μου λέει πως ήμουν πλασμένη για να σ' ανυψώνει και να σεβαστά η ψυχή μου η δυνατή. Και μου λέει πως εσύ γεννήθηκες για μένα. Για να βρω σε έναν άντρα σαν και σένα όλα αυτά που είναι μεγάλα και λαμπρά. Γιατί ένα πράγμα ξέρω, Σίγουρτ. Αν σμίγαμε οι δυο μας, εσύ θα γινώσουν πιο δοξασμένος και εγώ πιο ευτυχισμένη από όλους τους ανθρώπους. Του κάκου παραπονιέσαι τώρα. Φαντάζεσαι πως και εμένα με περιμένει μια χαρούμενη ζωή. Να μένω όλη τη μέρα κοντά στην Ντάγνη και να καμώνομαι πως της έχω αγάπη. Μια αγάπη που βαραίνει την ψυχή. Κι όμως αυτό είναι... Τίποτα δεν μπορεί να μας γλιτώσει. Ω, δεν είναι αυτό. Κι οι δυο μας ας φύγουμε μακριά από τη ζωή. Βλέπεις αυτή την κόρδα του δοξαριού. Με δάφτη βρίσκω πάντα το σημάδι. Γιατί φτιάνοντάς την τραγουδούσα μαγικά τραγούδια. Να... Βάζω τη σαΐτα στο δοξάρι. Ακού. Ακού πως σφυρίζει και βουίζει ο αγέρας. Είναι οι πεθαμένοι που γυρίζουν στην πατρίδα τους, στη Βαλχάλα. Με τα ξόρκια μου τους φώναξαν να έρθουν. Θα φύγουμε μαζί τους, ακολουθώντας τα σκέρι. Γιέρντις. Γιέρντις. Ανατριχιάζω, το σ' ακούω. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει το ρίζικό μας. Ναι. Είναι καλύτερα που ήρθαν τα πράγματα έτσι, παρά να σμίγαμε σε αυτή τη ζωή. Παρά να καθόμουν στο σπίτι σου, να υφαίνω λινό και μαλλί και να σου γενοβολώ από γόνους. Σοπαίνε.
μάγια σου σε φάγανε, σου αρρώστησαν την ψυχή. Για δες εκεί, το αρχοντικό του Γκούναρ στις φλόγες. Και δεν πάει να καεί, δεν πάει να καεί. Η σάλα από σύννεφα εκεί πάνω είναι καλύτερη από τη σάλα του Γκούναρ με τα δοκάρια. Το Αέγκυρ, ο γιος σου θα τον σκοτώσουν. Και δεν πάει να τον σκοτώσουν. Τότε μαζί του θα πεθάνει και η ντροπή μου. Ο Γκούναρ, πάρουν τη ζωή του αντρός σου. Τι με νοιάζει γι' αυτό. Αυτή τη νύχτα θα πάρω έναν άλλον άντρα και θα πάω στο σπίτι του. Ναι, Σίγουρτ, αυτό θα γίνει. Εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα φέξει πια για μένα καμιά καλημέρα. Ο Λευκός ο Θεός των Χριστιανών, έρχεται τώρα και στα βορεινά. Δεν θέλω να περιμένω να έρθει. Οι παλιοί οι θεοί δεν είναι πια τόσο δυνατοί όπως πριν. Κοιμούνται ή κάθονται και είναι μισοίσκοι. Με αυτούς θα παλέψουμε. Έλα, έλα να φύγουμε από τη ζωή, Σίγουρτ. Πάνω στον ουράνιο θρόνο θα σε καθίσω και δίπλα σου θα βάλω τον εαυτό μου. Άκου! Άκου! Να το! Έρχεται τα σκέρι μας. Βλέπεις τα μαύρα άτια που τρέχουν γοργά. Ένα για μένα, ένα για σένα. Τέντωσα το δοξάρι μου και κάνε λοιπόν αυτό το στερνό σου ταξίδι. Καλά χτύπησες, γιατί... Σίγουρτ, Σίγουρτ αδέρφη μου. Τώρα εσύ είσαι δικός μου και εγώ δική σου. Τώρα ακόμα λιγότερο από πριν. Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας. Είμαι χριστιανός. Εσύ. Όχι. Όχι. Προσκυνώ το λευκό θεό. Ο βασιλιάς ο Έδελστον που έμαθε να τον γνωρίσω. Σε αυτόν πάω τώρα εκεί πάνω. Κι εγώ. Αλίμονο μου, αλίμονο. Ευάρενη η ζωή μου από εκείνη την ώρα που σε ξερίζωσα από την καρδιά μου και σε έδωσα του Γκούναρ να γίνεις δική του. Σε ευχαριστώ, Κέρτις. Τώρα αισθάνομαι τον εαυτό μου τόσο ξαλαθρωμένο. Όσο λεύτερο. Πέθανε. Κι έτσι έχασα την ψυχή. Έρχονται. Έρχονται. Τους φώναξα να έρθουν με τα ξόρκια μου. Όχι. Όχι, όχι. Δεν πάω μαζί σας. Δεν θέλω να έρθω χωρίς το Σίγουρτ. Δεν έχει γλιτωμό. Με είδαν. Γελάνε και γνέφουν. Σπρώχνουν τα λογά τους κατά πάνω μου. Να τους. Να τους. Είναι κιόλας από πάνω μου. Κι ούτε μέρος να με φυλάξει. Ούτε μέρος να με κρύψει. Όχι. Όχι, έχει ένα μέρος. Έχει. Στα βαθύ της θάλασσας. Αου! Τώρα μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχα, παιδιά μου. Εγώ, ο Έρνουλφ, ο πατέρας σας, πήρα πίσω το αίμα σας. Πατέρα, πατέρα, κοπήκανε τα αίματά μου από την πολυτρομάρα. Όλο αυτό το αίμα που χύθηκε, και η μπόρα,
Μα, άκου. Άκου. Ευλογημένοι να είστε. Προστατέψτε το παιδί μου. Εσύ είσαι, Γκούναρ. Ναι, Έρνουλφ. Το σπίτι μου είναι καμένο και τα παλικάρια μου σκοτωμένα. Με έχεις στο χέρι σου. Κάνε με ό,τι θέλεις. Αυτό είναι στο χέρι του Σίγκουρτ. Τώρα όμως πάμε μέσα. Εδώ δεν είμαστε σίγουροι. Ναι, μέσα. Μέσα. Σίγκουρτ, αφέντη μου! Σε σκοτώσαν. Ο Σίγκουρτ! Σκότωσαν το Σίγκουρτ. Όχι. Δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να ζει ακόμα. Κόρη μου, είναι όπως είπες, σκοτώσανε τον Σίγκουρ και η Γέρντις. Ήταν εδώ η Γέρντις. Αυτό δεν το ξέρω, μα ένα πράγμα ξέρω. Το δοξάρι ήταν εδώ. Το φανταζόμουν. Ζωπά. Τόσο πολύ λοιπόν το μισούσε. Τον σκότωσε τη νύχτα πριν χτυπηθούμε. Μ' αγαπούσε λοιπόν. Πατέρα, κοίτα εκεί. Τι τρέχει? Εκεί πάνω όλα αυτά τα μαύρα άτια. Είναι τα σύννεφα που... Όχι, οι πεθαμένοι τραβάνε πάνω στα λογά τους για την Βαλχάλα. Και η μητέρα είναι μαζί τους. Βοήθεια, μεγαλόχαρθη. Παιδί μου, τι λες? Εκεί μπροστά, πάνω στο μαύρο άλογο. Πατέρα. Πια η Γέρντις είναι πεθαμένη. Έτσι είναι, Γκούναρ. Δεν ήθελα τόσο πολύ να εκδικηθώ εσένα, παρά τη Γέρντις. Μου έκανε πολλά. Σε κακό μας βγήκε που συναντηθήκαμε. Δώσε μου το χέρι σου, να αγαπήσουμε και να μονιάσουμε. Σε ευχαριστώ, Έρνουλφ. Και τώρα, εμπρός στα καράβια. Θα έρθω μαζί σας στην Ισλανδία. Ναι, στην Ισλανδία. Και για χρόνια ακόμα θα έχει να λέει ο κόσμος για αυτό το ταξίδι που κάναμε εμείς με τα κουρσάρικά μας. Με δύναμη βαθιά από την Ισλανδία θα χολογήσουνε στις γης την κάθε μια γωνιά τραγούδια για παλικαριές, τραγούδια για λεβέντες που φτάσαν και πολέμησαν σε ξένη ακρογιαλιά. Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε απόψε την άπαικτη στην Ελλάδα τραγωδία του Ερίκου Ίψεν «Τα παλικάρια στο Χέλγελαντ». Μετάφρασης Φέλιξ Ντι Τζόρτζιο. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που ακούστηκαν Θάνος Κοτσόπουλος ως Έρνουλφ, Νίκος Κούρκουλος Σίγκουρτ, Κάκια Παναγιώτου Ντάγνη, Γιάννης Αργύρης Κόρε, Νίκος Βασταρδής Γκούναρ, Αλέκα Κατσέλη Γέρντις, Γιώργος Τζόρτζης Τόρολφ, Μύρτα Πολίζου Έγκυλ, Τάκης Ασημακόπουλος Γέρος, Παύλος Λιάρος Παλικάρι, Γιώργος Μαραμένος Σκλάβος. Σύνδεσης πράξεων Γιάννης Κανδύλας. Μουσική επιμέλεια Ιφηγένεια Ευθυμιάτου. Ηχοληψία Νίκου Δροσόπουλου. Ραδιοφωνική προσαρμογή και σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου.